Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Τρόικα. Από το στούντιο σήμερα, εγώ τουλάχιστον. Στέργιο, πού είσαι? Ήταν λίγο δύσκολα. Το βρήκαμε τον δρόμο, είναι η αλήθεια. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Έχουμε και σήμερα θέματα να σχολιάσουμε με Κώστα και Χρύσανθο από το σπίτι, παιδιά. Στέργιο, πού είσαι ρε φίλε? Τώρα σας ακούω. Τι γίνεται? Στέργιο, μ' ακούς? Λύσαμε το πρόβλημα. Καλύτερα από το σπίτι, Κώστα. Εννοείται, ρε Στέργιο. Εκεί είσαι. Ήρθαμε εδώ και ναι, και δεν μπορούμε να ακούσουμε τα ακουστικά. Το λύσαμε, εντάξει. Εγώ άρα... τώρα ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Καταστικά. Το συμπέρασμα είναι αύριο από το σπίτι, Κώστα. Καλύτερα βγαίνουμε. Εννοείται, μόνο σπίτι, ρε φίλε. Μένουμε σπίτι. Εντάξει. Στο πάρκινγκ μου κάνανε και υποδοχή, να ξέρεις. Σαμπάνιες, τούρτες, καλώς ήρθες. Μια χαρά σε βλέπουμε, ναι. Τι γίνεται στο κέντρο, χαμός, ε? Όχι χαμός, τουλάχιστον στους δρόμους, αλλά την κίνηση την έχει. Καλά, λογικό είναι, εντάξει. Κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψουμε στα κανονικά, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο γενικώς. Και πρόσεξε, το πάρκαρα το αμάξι και μόνος. Το ανέβασα, το κατέβασα. Τι μόνο, το πάρκινγκ? Εγώ, ναι, μπήκα στο ασανσέρ, κατέβηκα, το πάρκαρα, ξαναμπήκα, έφυγα. Άλλο πάλι και αυτό. Ναι, ο είναι... παρκαδόρος που ήταν. Σε αναστολή είναι τα παιδιά. Εργασίας οι περισσότεροι. Και το βάζουμε μόνοι μας. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια έκπτωση βέβαια. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, δεν αφορά και τον κόσμο πολύ. Γενικότερα έχει κίνηση. Δεν υπάρχουν πάλι πάρκινγκ στο κέντρο. Όσοι προλάβαμε το προηγούμενο διάστημα, προλάβαμε, Κώστα. Καλά, εννοείται. Σου είπα, ή υπερπάτημα που κάνεις εσύ ή μηχανάκι. Ναι. Το περπάτημα θα το δουλέψω, μου φαίνεται. Πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμα. Ναι, υποδήλατο. Υποδήλατο στα 40, Κώστα, δεν είμαστε τώρα, εντάξει. Έλα ρε και εσύ. Δεν το κάναμε τα καλά χρόνια. Τώρα το κάνουμε. Εσύ είσαι ευθεία. Μπορείς να πας ποδήλατο. Και ανέβασε και κατέβασε και κλείδωσε και αυτό. Άσε τώρα, δεν είμαστε. Εντάξει. Εντάξει. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν και ποδήλατο και χωρίς έλα. Εντάξει, μην τρελαίνεις. Καλά, εντάξει. Λοιπόν... Που τους αρέσει. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα? Γιατί δεν κατέβηκες κάτω μια βόλτα να είμαστε μαζί? Για σένα κατέβηκα εγώ. Αλήθεια? Βέβαια. Φοβερό. Θα έχω λέω παρέα τον Κώστα. Είμαι σε καραντίνα, δεν μπορώ. Ναι. Θα αναθεωρήσω κάποια πράγματα, θα σας τα ανακοινώσω στο μέλλον. Λοιπόν, ο Χρύσανθος αγνοείται, έχει δουλειές. Μόλις μπήκε. Α, εντάξει. Λοιπόν... Τι έχουμε από επικαιρότητα? Επικαιρότητα, εντάξει, χθεσινοβραδινή, το ότι ο ΠΑΟ κατέθεσε την ένσταση στο ΚΑΣ. Άρα τώρα είμαστε στη διαδικασία να περιμένουμε πότε θα μπει στο πρόγραμμα του ΚΑΣ ή στο πρόγραμμα του ΤΑΣΚΑΣ, όπως λέγαμε λίγο παλαιότερα, ναι, η υπόθεση του ΠΑΟΚ. Νομίζω πως μέσα στον Ιούνιο θα μπει στο πινάκιο μαζί με τις υπόλοιπες. Το έχουμε ξαναπεί, εργάζεται κανονικά το ΚΑΣ έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης. Έχει υποθέσεις για τένις, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για στίβο. Έχει πολύ πράγμα. Δεν σταματούν οι υποθέσεις. Κάπου εκεί θα μπει και ο ΠΑΟΚ τον Ιούνιο και νομίζω ότι πριν τελειώσουν τα play-off θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει απάντηση. Να γίνει κανονικά η εκδίκαση της υπόθεσης, να μελετηθούν τα στοιχεία, το πολύ μεγάλο υπόμνημα που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, περίπου 1000 σελίδες, και να αποφασίσει στο ΚΑΣ αν έχει γίνει
κάποια παρανομία ή αν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Και αν δεν υπάρχει, να αθωώσει τον ΠΑΟΚ πριν τη λήξη των play-off. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ. Και δικαιώθηκαν όλοι αυτοί που λέγανε ότι δεν θα κατατεθεί η έφεση. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ φοβόταν και θα υπάρχει και υποβιβασμός να πάει στο ΚΑΣ. Δεν υπάρχει κανένας υποβιβασμός, να ενημερώσω εγώ. Εντάξει, και φυσικά είναι κάθε δικαίωμα του ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από κανέναν εάν κατέθεσε την ένσταση λίγο πριν τελειώσει η προθεσμία. Ναι. Δεν είναι αγώνας δρόμου, ούτε όποιος καταθέτει πρώτος κερδίζει την υπόθεση. Σήμερα έλεγε η προθεσμία, ο ΠΑΟΚ του κατέθεσε εχθές το απόγευμα τα στοιχεία του και το υπόμνημα και όλα τα σχετικά, και τώρα περιμένουμε πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση. Αυτό είναι το κομμάτι το δικαστικό που νομίζω στην παρούσα φάση δεν έχουμε να προσθέσουμε και πολλά περισσότερα. Χίλιες σελίδες. Περίπου χίλιες λένε, ναι. Στοιχεία, καταθέσεις, υπομνήματα, νομοθεσίες και όλα τα σχετικά. Εντάξει, θα τον πάω κλέον. Ποια τυχερή γραμματέα σας έγραψε. Άστο. εγώ θα ήθελα να φιλοξενήσουμε, να βρούμε το κομμάτι, το έχω πει 100 φορές, της εισήγησης της Επιτροπής, εκείνο το κομμάτι με την εισήγηση της κυρίας Μαρούπα. Με τα μουσουλμανάκια, τους ψευτομουφτίδες, θέλω πολύ να το δω στα αγγλικά, το κομμάτι αυτό. Πραγματικά θέλω πολύ να το δω. Έλα. Θα τα έχουνε, θα τα έχουν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στο τέτοιο, φαντάζομαι. Καλά, δεν θα είναι. Ένα κομμάτι της απόφασης πρέπει να γίνει γνωστό, εντάξει. Για να πείσω. Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι τι πολιτική θα ακολουθήσει στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή θα προσπαθήσει να... όχι απαξιώσει, να υποβαθμίσει τέλος πάντων την έκθεση της ΕΕ ή θα το πάει διαφορετικά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό και τι θα πει και σε σχέση και με τις δύο αποφάσεις που υπάρχουν εδώ. Δηλαδή, εντάξει, το ΚΑΣ είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με την Ελλάδα, σε σχέση με τα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα, σε σχέση γενικότερα με τον τρόπο λειτουργίας στην Ελλάδα και προφανώς και οι νομικοί που ανέλαβαν, αν δεν κάνω λάθος, είναι από την Ελβετία, έτσι. Έχει και από την Ελβετία, ναι. Κοίταξε, φαντάζομαι ότι το ΚΑΣ, δεν θα δεσμευτεί από την έκθεση της Μαρούπα και του Αρκούδη και του Τζουγανάκη. Δεν το ξέρεις αυτό. Φαντάζομαι, λέω. Γι' αυτό είπα φαντάζομαι. Μπορεί να το κάνει. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Κοίταξε, το ΚΑΣ είναι λίγο περίεργο, επειδή το έχω δει σε αρκετές περιπτώσεις. Μπορεί να πάει στη μία πλευρά ή τελείως στην άλλη πλευρά, ή να κάνει αυτό που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν, να το επιστρέφουν πίσω χωρίς να μπαίνουν στην ουσία. Την άλλη μπορεί να μπει και στην ουσία. Είναι τελείως απρόβλεπτο το τι θα γίνει εκεί. Και βέβαια, να πούμε ότι έχουμε δύο περιπτώσεις, έτσι. Έχουμε μία την προσφυγή του ΠΑΟΚ και έχουμε και μία την προσφυγή του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Δύο διαφορετικές εκδικάσεις. Στο ΚΑΣ τώρα δεν ξέρω αν γίνει ό,τι γίνεται και στην Ελλάδα σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, πούνε ότι θα συνεκδικαστούν. Αυτό θα γίνει. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Αυτό θα γίνει. Άρα, αφού θα συνεκδικαστούν, άρα θα είναι όλοι. Πιθανότατα, εντάξει, δεν είμαστε σίγουροι, αλλά από το ρεπορτάζ που έκανα, αυτό προκύπτει, ότι θα πάνε μαζί οι δύο υποθέσεις. Ναι, γιατί διάβασα κάτι δηλώσει του κ. Μπαλτάκου που είπε ότι δεν θα είναι Ολυμπιακός. Αν συνεκδικαστούν, πώς γίνεται να μην είναι. Δεν του πούνε, γίνεται η δική σου καταγγελία, αλλά δεν θα σε δω. Λογικά θα συνεκδικαστούν και θα είναι όλοι εκεί. Και θα πάει και απεσταλμένος ο Στέργιος στη Γενέβη για να καλύψει το θέμα. Ναι. Στέργιο. Αν κληθώ να πάω, θα πάω. Τώρα, ή δεν θες. Αν μου δείτε πτήσεις και τα λοιπά και ξενοδοχεία, να μην μένουμε στο δρόμο και να μην πάμε με αυτοκίνητο. Δεν ξέρω και τις πτήσεις τι γίνεται, ποιες είναι ανοιχτές και ποιες είναι κλειστές. Και καραντίνα μετά 15 μέρες στη Γενέβη, θα μείνεις. Δεν θέλω, όχι. Εδώ θα περάσω την καραντίνα. Εδώ θα την περάσω. Πάντως το ΚΑΣ, όπως βλέπω τώρα, έχει αναρτήσει το πρόγραμμά του μέχρι και τις 26 Ιουνίου. Για μια υπόθεση που αφορά τη FIFA. Αφού έγινε χθες η κατάθεση, θα αργήσουμε ακόμα. Θα δούμε μέχρι που θα πάει. Δεν ξέρω, με βάση την προηγούμενη εμπειρία έτσι, με το ΚΑΣ, δεν νομίζω ότι θα προλάβει μέχρι τα μέσα Ιουνίου να εκδικάσει και να βγάλει και απόφαση. Μπορεί να εκδικάσει μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Πάλι θα προλάβει. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει δικάσει. Γιατί είναι αδύνατο άλλο να... δικάζω, άλλο βγάζω απόφαση. Το δικάζω, ναι, μπορεί να δικάσει και αύριο. Αλλά αυτοί έχουν νομίζω 3 μήνες για να βγάλουν την απόφαση. Και προφανώς
δεν είναι όπως το ελληνικό δικαιοδοτικό όργανο για να ασχοληθεί μόνο με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στο ΚΑΣ ασχολούνται με 500 πράγματα. Θα μου πεις, δεν είναι και ένας ο δικαστής. Είναι πολύ. Okay. Εντάξει. Κοίταξε, υπάρχουν αρκετά. Όπως έχει δηλώσει και ο Σοφοκλής Πυλάβιος, μέλος του ΚΑΣ σε ραδιόφωνο της Αθήνας, έχει καλή τύχη το αίτημα του ΠΑΟΚ να βγει απόφαση πριν το τέλος πρωταθλήματος για ευνόητους λόγους. Απλώς είπε ότι δεν θα υπάρχει το σκεπτικό. Θα αργήσει να βγει το σκεπτικό. Εντάξει, οκ. Okay. Α, μπορεί να πούνε το σκεπτικό ότι θα βγει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και το σκεπτικό μετά από σκεπτικό, τρεις μήνες. Σκεπτικό, ναι, μην τρελαίνεστε. Θα τους πούνε. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο. Όπου τα αδειάσουμε. Αλλά η απόφαση νομίζω ότι καλό θα είναι να βγει και πρέπει να βγει και ίσως βγει μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Κοίταξε, ειδικά αν είναι αθωτική, διαφοροποιεί την κατάσταση. Αν παραμείνει η ποινή, θα μείνει ως έχει η κατάσταση και θα παίξουν οι ομάδες με τα δεδομένα που υπάρχουν όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Αλλά σίγουρα το καλό θα είναι να την ξέρεις αυτή την απόφαση πριν ξεκινήσουν τα play-off. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, εντάξει, γιατί στην παρούσα φάση θα πρέπει να πιστεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ ότι να λειτουργήσετε σαν να είμαστε 7 βαθμούς, γιατί μπορεί όντως να είμαστε 7. Υπάρχει ένα δεχόμενο. Ναι. Μικρό, μεγάλο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει μα κανένας. Είναι άλλος ο στόχος. Στη μία ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, θεωρητικά πάντα, okay, αλλά έχεις και μια πολύ μεγαλύτερη άνεση για τη δεύτερη θέση. Στο άλλο είναι η δεύτερη θέση. Ξεκάθαρα. Παλεύεις με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι δύσκολο πάντως για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να δουλέψει πολύ με την ψυχολογία του και το μυαλό του. Αλλά γενικά νομίζω είναι δύσκολο για όλους αυτή την περίοδο. Κοίταξε, ο παίκτης του Άρη έχει ένα στόχο, να πάρει το κύπελο. Στο πρωτάθλημα Ευρώπη θα βγει έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έχει και το κύπελο και έχει στο μισό μυαλό ο παίκτης ότι κινδυνεύουμε από την ΑΕΚ, βλέποντας τη βαθμονικό πίνακα, και από την άλλη υπάρχει ξανά το ενδεχόμενο το ΚΑΣ να θώσει τον ΠΑΟΚ. Άρα πρέπει η ομάδα να λειτουργήσει σαν να είναι η διαφορά τώρα 7 βαθμούς, που εντάξει είναι ήδη μεγάλη. Εγώ είχα θέσει όριο το 5 για ξεκάθαρο προβάδισμα, αν το είχε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Το 7 για τον Ολυμπιακό για μένα είναι τεράστιο. Δεν ανατρέπεται εύκολα. Θα μου πείτε, κανείς δεν ξέρει πώς θα εμφανιστεί ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΟΦ και όλες οι ομάδες. Είναι λίγο άγνωστο αυτό. Μπορεί ο Ολυμπιακός να σέρνεται και ο ΠΑΟΚ να βγάζει φωτιές ή το αντίθετο μετά από ένα δίμηνο αποχής. Εντάξει, είναι όλα παραμένουν ρευστά παρότι βρισκόμαστε στις 5 Μαΐου. Διάβαζα πριν από λίγο σκέψη, λέει, στην Αγγλία το ημίχρονο να διαρκεί λιγότερο. Τα έχουν κάνει λίγο σαλάτα, νομίζω. Πάνω στη βάση ότι να παιχτεί ποδόσφαιρο και ας το αλλάξουμε και το άθλημα κιόλας. Γιατί στα 70 λεπτά δεν κολλάς, στα 90 κολλάς. Ναι, ξαναλέω, πάνω στη φούρια τους και στην κάψα να τελειώσουν τα πρωταθλήματα τα μεγάλα. Γιατί είναι δεδομένο πως για το ελληνικό δεν τους έχετε καρφί. Όποιος θεωρεί το αντίθετο είναι σε άλλη πραγματικότητα. Εντάξει. Αλλά το να διαρκεί το εμίχρονο λιγότερο. Άντε με τις 5 αλλαγές, εγώ το καταλαβαίνω. Έχει μια βάση και δεν αλλοιώνεται και πάρα πολύ ο αγώνας. Να έχει προποντήσει περισσότερες επιλογές λόγω κόπωσης των παιχτών κτλ. Αλλά το να διαρκεί το εμίχρονο λιγότερο. Να γίνει ο αγώνας σε προπονητικό κέντρο. Στα δικά μου τα αυτιά όλα αυτά δεν είναι ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Και είμαι σίγουρος ότι και ο κόσμος, αν κρατήσει πολύ, θα μπουχτίσει από αυτό το πράγμα. Στην αρχή θα υπάρχει ένας ενθουσιασμός να δεις την ομάδα από την τηλεόραση, αλλά μία, δύο, τρεις, πέντε. Δεν το κάνεις. Το θέμα είναι και πόσα από όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε ισχύουν και θα εφαρμοστούν έτσι. Γιατί ακούμε και διαβάζουμε και πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεστε και εσείς καθημερινά. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και θα δούμε, βέβαια, εγώ λέω και τι θα γίνει ειδικά στην Ελλάδα. Γιατί επηρεαζόμαστε και είναι φυσιολογικό όταν ακούμε για Premier League, για Ολλανδίες, για Γερμανίες, για Γαλλίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση όσον αφορά τον κορονοϊό. Ευτυχώς, χθες είχαμε 6 κρούσματα. Ευτυχώς έχουμε, να μην είχαμε κανέναν, αλλά έχουμε 35-37 ανθρώπους στις μονάδες της θεραπείας. Και την ίδια στιγμή για την Αγγλία που έλεγες πριν, έχουμε 450 νεκρούς και
5.000, 10.000 στις αντίστοιχες μονάδες συντατικής θεραπείας. Είναι φυσιολογικό να είναι διαφορετική κατάσταση. Επίσης, η θερμοκρασία νομίζω παίζει ένα ρόλο σημαντικό για εδώ. Δηλαδή, είμαστε στους 23-24 βαθμούς και θεωρητικά λέμε ότι κάνει κρύο. Και αυτό το 23-24 στην Αγγλία θα είναι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Έτσι. Και πρόσεξε. Παίζουν ρόλο και αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε μπει στην Ελλάδα στα πρακτικά θέματα. Πώς θα μετακινηθούν οι ομάδες, πού θα γίνουν οι αγώνες, πότε θα γίνουν οι αγώνες, ποια θα είναι η περικοπή στα συμβόλαια των παιχτών, θα υπάρχει κεντρική απόφαση ή κάθε ομάδα θα αποφασίζει κατά μόνας, έχουν τους απέναντι τους ποδοσφαιριστές. Να σου είπα κατευθείαν τέσσερα ζητήματα που δεν έχω δει εγώ να γίνεται. Αυτά, καταρχήν το θέμα των συμβολέων δεν νομίζω ότι απασχολεί για το αν θα παίξουν. Είναι θέμα σημαντικότατο, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει μια κεντρική απόφαση στο end of the day, τέλος πάντων. Και βλέπω ότι και χθες, ας πούμε, δεν τα βρήκαν οι παίκτες, δεν συμφώνησαν. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, νομίζω θα βρεθεί η λύση και σε οποιοδήποτε κλάδο, όταν υπάρχει μια περικοπή. Εντάξει, πάντα ο εργοδότης λέει 10, ο εργαζόμενος λέει 3. Κάποια στιγμή πάνε να συζητήσουν στα 5, κλείνουν στα 5,5, στα 6, ξέρω εγώ. Αυτό θα υπάρχει, είναι φυσιολογικό γιατί μιλάμε για χρήματα. Από εκεί και έπειτα για τα υπόλοιπα ζητήματα που έθεσες, νομίζω ότι γύρω στις 20 Μαΐου, Στέργιο, θα το ξέρουμε. Γιατί τότε θα οριστικοποιηθεί, έχω την αίσθηση, 20 με 25 Μαΐου, ότι την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, ή στις 20 Μαΐου, να πούνε στις 25, ξεκινάνε κανονικά προπονήσεις, με μπάλες, με το ένα, με το άλλο. Πού θα γίνονται οι προπονήσεις, εκεί που γίνονται και τώρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα κάνει στη Μεσήμβρια, ο Άρης θα κάνει στο Ρήσιο. Όπου τέλος πάντων έχει το αθλητικό του κέντρο ο καθένας. Θα μπούμε σε μπάλα και νομίζω ότι εκεί πάνω θα συζητηθεί και το πλαίσιο των αγώνων. Δηλαδή στις έδρες των ομάδων με αυτά τα μέτρα και εκείνα τα μέτρα και οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε αθλητικά κέντρα ικανά για να φιλοξενήσουν αγώνες σε αυτό το επίπεδο. Καταρχήν, αν γίνει αυτό με ελεύθερη μετακίνηση, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει καμιά 10.000 στη Μεσημβρία στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γύρω-γύρω. Καλά, περιμετρικά. Περιμετρικά σε απόσταση ενός χιλιόμετρου. Εντάξει, υπάρχουν πόρτες, υπάρχουν κάγκια, αλλά δεν μπαίνει όποιος θέλει. Αλλά γύρω-γύρω σε κάτι μέτρους μπορεί να έχει. Λέω. Δηλαδή, έχει απέναντι μια υπερυψωμένη σκοπιά που βλέπεις αρκετά εκεί, καλά. Εκεί θα έχει 85 άτομα μέσα στο κουβούκλιο. Είναι δεδομένο. Νομίζω ότι την ταράτσα μου με κιάλια βλέπεις, να ξέρεις, ναι. Εδώ στο Βαφύλακο. Ναι. στο Ρήσιο, εντάξει, στο Ρήσιο το γύρο χωράφι θα γίνει θύρα 3. Στου Ρέντι, που μπορούν να παίρνουν και τα παιδιά ελεύθερα, όπως θυμόμαστε άλλωστε από ένα πρόσφατο ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα μπουν και τα παιδιά με τις κουκούλες να δουν το μάτσι. Του Παραθηναϊκού νομίζω είναι πολύ καλά η Παιανία. Εκεί όντως μπορείς να το κάνεις το μάτς. Τα Σπάτα δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ να δω την κατάσταση. Και είμαι βέβαιος ότι στο προπονητικό του Όφη θα υπάρχει η πρόσβαση. Άρα μάλλον θα πάμε στα κανονικά τα γήπεδα. Το θέμα είναι αν θα πάμε στα γήπεδα των ομάδων ή αν θα συγκεντρωθούν σε κάποιες πόλεις. Έχω την αίσθηση ότι δεν μαθαίνουμε πολλά και δεν ακούμε πολλά για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί έχουν στο μυαλό τους κάποια πράγματα, αλλά περιμένουν αυτές τις δύο εβδομάδες να περάσουν. Εγώ αμφιβάλλω, Χρήστανθε, αν ξέρουν και οι ίδιοι επί της ουσίας. Στο σύνολό τους. Εγώ νομίζω ότι έχουν. Ναι. Στο σύνολο, ναι, δεν το ξέρουμε. Στο σύνολο έχουν τις αμφιβολίες με το πόσο. Έχουν ένα πλάνο. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα. Από πλάνα καλά πάμε. Από πλάνα. Δόξα τω Θεώ. Στον ταξίδι διαβάζω τώρα στην Ολλανδία που έχει διακοπεί το πρωτάθλημα οριστικά, κινείται μέσω της νομικής οδού η Ουτρέχτη, γιατί ήταν να παίξει το υλικό του κυπέλου μαζί με την Φέγενοντ και μέσω αυτού του αγώνα θα μπορούσε να κερδίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, εντάξει, μέσω κάποιων περιπτώσεων, και το κυνηγάει δικαστικά λοιπόν η Ουτρέχτη και πρότεινε στην Ομοσπονδία η Ουτρέχτη να κριθεί ο τελικός στα πέναλτι κατευθείαν. Δηλαδή να παίξει Ουτρέχτη Φέγερον στα πέναλτι. Ωραίο. Το αίτημα απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από την Ομοσπονδία, θεωρώντας
πώς αποτελεί αυτό η υποβάθμιση του θεσμού του κυπέλου και του αθλήματος. Το να μην παίξεις δεν είναι. Εντάξει. Υπάρχουν και ομάδες που είναι σε δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι σε όλα τα αθλήματα το να μην υπάρχει υποβιβασμός. Στη Γαλλία, ας πούμε, υπήρξε υποβιβασμός. Και αν η ομάδα του Ευθύμη Κουλούρη είχε πολλούς βαθμούς διαφορά από την ομάδα που σωζότανε, η πρώτη τελευταία, δεν θυμάμαι ποια είναι, η Αμιάν, ήταν σε απόσταση βολής, οπότε δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι πέφτουνε. Ναι. Και υπάρχουν και χαμένοι. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο, όπως πάνε να κλέψουν το κύπελλο από τον Άρη μας, Χρυσάνθε και Κώστα. Σκάνδαλο, εννοείται. Δεν τους αφήσουμε. Δεν τους αφήσουμε. Πληρώθηκε η δόση του τέτοιου, του Λάρσον. Ναι, ρε, όλα. Είτε, 12.30 ώρα είναι, ρε παιδιά, δεν ρώτησα. Εννοείται. Να πάω να ρωτήσω. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά. Εδώ αλλά χθες το βράδυ. Γιατί είναι, έχει τον μπαν, λέει. Χθες το βράδυ όμως, παιδιά, ο Λάρσον έκανε δήλωση στο Sport 24. Και είπε ότι, ότι εγώ ποτέ δεν είπα για Οκτώβριο και τέτοια. Καλά, εντάξει. Είναι από κείμενα της φαντασίας του δημοσιογράφου. Χρήσανθε, αναζητείτε το ποδοσφαιριστή ανεξαρτήτου ομάδα. Να του κάνει μήνυση να με δει. Αναζητείτε ο ποδοσφαιριστή ανεξαρτήτου ομάδα. Υπάρχει δυσκολία, ναι, αλλά δεν είναι αυτό το ότι είναι απλήρωτοι από τον Οκτώβριο. Καταρχήν όλοι είναι πληρωμένοι μέχρι 31-12 του. Αλλά παίρνουν. Ξέρω ότι είναι η δόση του 50 χιλιάρικα. Έλα, πάρε τώρα 10, άλλα 10 σε 15 μέρες. Δεν είπε, έτσι πάει το, δεν είπε ο άνθρωπος ότι είναι απλήρωτος από τον Οκτώβριο. Είπε από τον Οκτώβριο. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι πήραν κάποια χρήματα και ο Λάρσον πήρε. Αλλά του χρωστάνε η δόση του Ιανουαρίου. 30 Ιανουαρίου ήταν η δόση του και δεν έχει πληρωθεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σε κάποιους άλλους έχει πληρωθεί. Αυτά βέβαια είναι και, και έξυπνα πολλές φορές οι παίκτες το πετάνε. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε, πληρώθηκε ο Τσαλτίδης και ο Αναστασιάδης, εμένα γιατί δεν μου βάλεις τα λεφτά? Γιατί προφανώς δεν είχα άλλα. Είναι μια καλή απάντηση. Αλλά εντάξει. Πάντως θα ξαναπώ εγώ. Ο ποδοσφαιριστής πάντα στην εποχή που ζούμε έχει τη δυνατότητα πάρα πολύ εύκολα και τα χρήματά του να πάρει και παραπάνω χρήματα να πάρει με το τρόπο που λειτουργεί και η FIFA και η UEFA. Δεν είναι εύκολο. Και η ΕΠΟ και ο Σιστόν ακόμα παλεύει. Δεν είναι εύκολο. Απλά εντάξει, μερικές φορές αν έχει το για παραδείγματος χάρη απέναντι. Δεν με ακούς. Φτάνει στο αμήν για να τα πάρει. Σ' ακούω, ναι. Α, έχω μιλήσει 10 φορές και συνεχίζει δηλαδή πολύ βόλο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο λέω. Και ο Σιστόν έχει να πάρει χρήματα και δεν είναι πολύ εύκολο να τα πάρει. Παλεύει το παιδί. Έτσι. Ο Σιστόν είναι άλλη περίπτωση. Είναι την παλιά, ναι. Πάντως εγώ ήθελα να πω ανεξαρτήτω ομάδα. Ότι αναζητεί το ποδοσφαιριστής που θα πει ναι, τα είπα όπως τα γράψανε. Όλοι ποτέ δεν είπα, αυτή είναι δημοσιογράφος, άλλο ήθελα να πω, άλλο γράψανε. Εντάξει. Δεν μιλάω μόνο, δεν μιλάω μόνο για το Λάρσο, μιλάω για όλες τις περιπτώσεις αθλητών που έχουν πει κάτι αρνητικό για την ομάδα τους. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά να σου πω κάτι, το ότι το λέει δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Έτσι. Το λέει ο ένας δεν ισχύει, ο Σούγκρεν. Το λέει ο άλλος δεν ισχύει. Αν το πούνε άλλοι δυο, θα ισχύει μάλλον. Κοίταξε, τι να ισχύει. Το ότι παίρνουν, το ότι χρωστάς δύο μήνες και στο δικό τους το μυαλό έπρεπε να είναι πρώτου μηνός πληρωμένοι όλοι. Δεν είπε κανένας. Αν έλεγε κάποιος ότι είναι όλα πληρωμένα, τακτοποιημένα και δεν υπάρχει κανένα θέμα, και έβγαινε και το έλεγε ο ποδοσφαιριστής, θα το δεχόμουν. Εδώ το έχουμε πει και το πρόβλημα και το έχουμε σημειώσει κιόλας πάρα πολλές φορές. Αλλά είναι διαφορετικό το να λες έχουν απληρωθεί από τον Οκτώβριο. Όχι, δεν είπε, τώρα, όχι, δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε ότι από τον Οκτώβριο έχουμε να πληρωθούμε κανονικά. Αυτή είναι η δήλωσή του. Το κανονικά τι εννοεί? Να πάρω ολόκληρη τη δόση του συμβολέου μου. Την πήρε την δόση του συμβολέου του και του Οκτωβρίου και του Οκτωβρίου την πήρε και του. Αν την πήρε σε 4 δόσεις ή σε 3 δόσεις ή σε 2 δόσεις. Στο μυαλό του κάθε Λάρσον, αυτό δεν είναι κανονική πληρωμή, γιατί στην Ελλάδα λίγο το έχουμε μπερδέψει. Ναι, αλλά δεν είναι απλήρωτος. Η διαφορά. Δηλαδή, εσένα να σου πω κάτι, σου χρωστάει ο Λίμπερο ένα μισθό. Και δεν στο δίνει πρώτη μηνός, σου δίνει 5 φράγκα στην πρώτη, 10 φράγκα στις 8 και τα υπόλοιπα στις 30. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Αυτό πήγα να σου πω. Για απλήρωτος δεν είμαι, αλλά ο Άγγλος, ο Σκανδιναβός, ο Σουηδός, ο Βέλγος, ναι, αυτά τα ελληνικά πάρε έναντι και θα δούμε και δεν έχω, είναι αδιανόητα πράγματα. Συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι, κύριε, βέβαια. Την έχουμε ξανακάνει, την κουβέντα. Είναι διαφορετικό από το είμαι απλήρωτος. Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα και σας είπα παράδειγμα συγγενή μου που ήταν χρόνια στην Αγγλία, τώρα γύρισε για τους δικούς του λόγους στη χώρα μας και λέει είναι τόσο. Δεν υπάρχει καν στο μυαλό του Βρετανού εργαζόμενου η καθυστέρηση που μπορεί να φύγει ένας
με 0 ευρώ στη τσέπη του 31 του μήνα αεροπορικός και να πάει στα Χανιά, ας πούμε, που είναι αγαπημένος προορισμός των Άγγλων, γιατί ξέρει ότι 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας θα μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό του. Τόσο σίγουροι είναι. Άρα λοιπόν ο Λάρσον και ο Σούγκρεν και ο Μπίσεσβαρ και αυτό δεν είναι υποχρεωμένοι να μπουν στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ καταλαβαίνω τι λες και μπορώ και να καταλάβω για όλες τις ομάδες γιατί υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών. Αλλά μην τα κάνουμε και όλα ότι δεν τρέχει τίποτα. Για το Λάρσον, αν συμβαίνει, είναι δικαίωμά του. Δεν τρέχει τίποτα. Κανείς δεν είπε ότι δεν τρέχει τίποτα και ίσα ίσα εγώ θεωρώ ότι πρέπει η εκάστοτε διοίκηση, είτε είναι του Άρη που μιλάμε τώρα ή το οποιαδήποτε άλλη, ανεξάρτητα από τα πιο προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι και πολύ μεγαλύτερα, δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Άρης και ο Καρυπίδης προσδοκούσε στα έσοδα από τα play-off και από τον αγώνα κυπέλλου, τον ημιτελικό με την ΑΕΚ, για να καλύψει αυτές τις τρύπες, αυτές τις δόσεις και αυτά τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε αυτό που υπήρξε, υπάρχει αυτό που υπάρχει, είναι υποχρεωμένος να βρει άλλους τρόπους για να καλύψει τις υποχρεώσεις της ομάδας. Είναι δική του υποχρέωση, είναι δική του ευθύνη και πρέπει να το πράξει. Σε δόσεις, μπράβο, μετρητά, με bitcoins, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω πώς τα λένε. Ωραία τα bitcoins. Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς, είναι υποχρέωσή του να τα καλύψει. Είναι υποχρεωμένος στο φάκελο, αυτό που μας είπανε δηλαδή από την ΠΑΕΑΡΙΣ, ότι κατέθεσαν έναν άρτιο φάκελο με όλα πληρωμένα μέχρι 31 12 να ισχύει και στην πραγματικότητα, όταν εξεταστεί ο φάκελος από τον κύριο Δημητρίου και τους υπόλοιπους Επιτροπής Αδειοδότησης, και είναι υποχρεωμένοι μέχρι το τέλος του συμβολέου των ποδοσφαιριστών να καλύψουν αυτά που πρέπει να καλύψουν. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα από εκεί και έπειτα, αν ένας ποδοσφαιριστής έχει μια διαφορετική νοοτροπία και θέλει πρώτη του μηνός ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά και είναι δικαίωμά του. Από την άλλη, όμως, γι' αυτό παίρνει, όπως είπε και ο Σούντγκρεν, 6 φορές τα λεφτά που έπαιρνε στη Σουηδία. Και προφανώς, αν είχε ζήτημα με αυτό, θα γινούσε πίσω στη Σουηδία. Όμως, του αρέσει να παίρνει 6 φορές περισσότερα, έστω με καθυστέρηση, ή τα παίρνει, έστω με καθυστέρηση και σε δόσεις, θα το να παίρνει 6 φορές λιγότερα πρώτη του μήνα. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ απλά μεταφέρω την τοποθέτηση που έκανε ο Λάρσον. Άλλα η μεταγραφή πολλές... του λέει όμως, λόγω του μπαν. Ποια μεταγραφή του? Του Σούντγκρεν. Πότε, πού, ποιος τον ήθελε? Έτσι γράφει σήμερα μια σουηδική εφημερίδα. Α, εντάξει, ωραία. Καλά, η ίδια σουηδική εφημερίδα που έλεγε ότι το καλοκαίρι δεν θα παίξει στον Άρη αλλά θα παίξει με την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια, ξέρω ότι... Γιατί είναι η ίδια. Γιατί είναι η ίδια. Άμα γράφουν και αυτοί ψέματα και είναι όλοι οι δημοσιογράφοι ψεύτες. Ψεύτες. Δεν είναι ψεύτες. Δεν είναι ψεύτες, Κώστα. Δεν είναι ψεύτες. Ξέρεις πάρα πολύ είναι καλά. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Είναι όλοι βλάκες οι δημοσιογράφοι. Όλοι. Βούρλα. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα μας εξηγήσει μετά ο Χρήστος να μας πει αν έχουμε κάποιο νέο με τον μπαν του Άρη. Αν υπάρχει κάτι, αν δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχει τίποτα. Εκράτα μια γωνία τον κόσμο, ρε φίλε. Πες κάτι, θα δούμε, θα σας πω και τα λοιπά. Πάμε στο διάλειμμα και σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Τι να σας πω, αφού έπρεπε ήδη να έχει μπει στο μνημόνιο ο FIFA ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή δεν είναι η δέσμευση δημόσια του κυρίου Αυγενάκη? Με αυτό έπρεπε να ασχολούνται τα site. Όχι αν έχει την κόκκινη ατζέντα πάνω στο γραφείο και την έκρυψε, λέει μετά. Αλλά δεν την έκρυψε. Δηλαδή υπήρξε συνάδελφος που κάθισε και έβλεπε την κόκκινη ατζέντα, η οποία δεν γράφει κάτι πάνω Ολυμπιακός ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, Ολυμπιακός γράφει σίγουρα. Μα την έδειξε και από πάνω, δεν έγραφε τίποτα. Και αν είδα και μετά λέει την έκρυβε. Επειδή έβαλε ένα χαρτί πάνω, αλλά δεν την έκρυψε καλά, κάθισε ο άλλος το και έβγαλε 15 φωτογραφίες στο που πήγαινε η ατζέντα του. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Δεν θα μας δουλεύουν να χρήζανε. Και να βάλουν τον Άρη στο μνημόνιο. Να βάλουν τον Άρη στο μνημόνιο. Δεν ήξερε. Δεν μας ενδιαφέρει ο Άρης. Σωστό. Μας ενδιαφέρουν μόνο άλλες ομάδες. Διάλειμμα. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Ναι. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Δεύτερο μισάωρο στην σημερινή Τρόικα. 3η-5η Μαΐου. Να σας πω για τα μηνύματα με πολύ φθηνότερη χρέωση πλέον. Μόλις 60 λεπτά το μήνυμα. Συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ. Στέλνετε FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. FM το μήνυμά σας στο 54222. Είμαστε με Κώστα και Χρήσανθο από το σπίτι. Εντάξει, απέναντι έχουμε και κάποια έργα, παιδιά, στην απέναντι οικοδομή. Θα χτιστεί κάτι πολύ μεγάλο από ό,τι μαθαίνω. Πού? Γυροκομείο. Το ίδιο είναι.
Ναι. Εντάξει. Έρχονται όλες οι γριές δηλαδή. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Στέργιο, μου έχουν στείλει 3 μηνύματα στο μεσοδιάστημα. Ναι. Με ρωτάνε επειδή βλέπουν ότι έχει μια μεγάλη αγωνία για το αν πληρώνονται στον Άρη. Όχι, εγώ έχω αγωνία να ενημερωθεί ο κόσμος, Χρυσάνθη. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αγωνία για το λάθος να πάρει τα λεφτά του ή όχι. Ωραία. Λένε αν έχεις ενημέρωση γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα ότι είναι όλοι απλήρωτοι στο Open. Αν και εκεί υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το αν θα πάρουν τα λεφτά τους, που είναι και πιο σημαντικό. Γιατί είναι 500, 600 και 700 και 800 ευρώ που παίρνουν οι συνάδελφοι. Χρήσανθε να σε ενημερώσω και σένα και τους φίλους ότι δεν κάνουμε εκπομπή τύπου Κατερίνα Καινούριου και Ελένη Μενεγάκη για να απασχολεί αν οι εργαζόμενοι του Open πληρωμένοι ή όχι. Καλά, ρε φίλε. Μεγαλομέτωχος ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν είναι. Παίζει ρόλο. Πώς κάνανε οι ίδιοι συνάδελφοι που τώρα. Γιατί να σου πω κάτι, δεν νομίζω να σε απασχόλησε πολύ. Δεν νομίζω. Στο supermarket γράφανε. Ναι, εσένα δεν νομίζω να απασχόλησε πολύ αυτή η ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Έτσι δεν είναι, Χρήσανθε? Δεν θυμάμαι να έλεγε να ανέλυσε τα λοιπά. Γιατί έβλεπα ότι αυτός που αναλαμβάνει, έτσι όπως τον παρουσιάζανε, είχε αδυναμία πληρωμής. Αποκαλύφθηκε όμως μετά, κερδίζοντας τα δικαστήρια, ότι δεν έφταιγε αυτός, ότι δεν ήταν δικά του τα χρέη, αλλά ήταν του προηγούμενου. Παίζει πάντα ρόλο και πώς παρουσιάζει μια είδηση, το ποιος χρωστάει τα λεφτά. Αφού λοιπόν υπάρχει αγωνία και για το Open, λοιπόν, θα ρωτήσω 3 συναδέρφους που εργάζονται εκεί και τους έχω εμπιστοσύνη και θα σας πω αύριο αν είναι πληρωμένοι ή όχι. Αυτοί οι 3 και γενικά και για τους άλλους. Γιατί δεν και θα εγώ θα ρωτήσω τώρα τον. Δεν θα πάρω. Ποιο να πάρω? Να πάρω την καινούριου. Έλα, Κατερίνα, τι γίνεται. Ο Λάρσον δεν ήταν όμως. Ναι. Περίμενε, θα πάρω εγώ. Έχω κοινούς γνωστούς. Ωραία. Πάρε και εσύ, θα πάρω και εγώ και να βγάλουμε ένα πόρισμα που νοιάζεται και για το Open. Πιστεύω πάντως ότι ο καθηγητής μου είναι πληρωμένος. Ναι. Εσείς τι λέτε? τώρα που κάνει και 2 εκπομπές. Βέβαια, θα είναι. Θα είναι κανονικά. Ναι. Λοιπόν, καλό είναι όλοι να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το σωστό σε κάθε περίπτωση. Και επίσης δεν θα πρέπει να δικαιολογούμε αυτό που λέμε για τις ομάδες. Και το λέω παρά το γεγονός ότι έχω ένα ρόλο σε κάποια ομάδα ή είχα ή θα έχω, τέλος πάντων. Αυτό που λέμε, εντάξει μωρέ, 2 μήνες είναι τα παιδιά και τέτοια. Τι πάνε να πει 2 μήνες? Όχι, δεν θα πρέπει να το δικαιολογούμε. Από την άλλη θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε, Κώστα, ότι υπάρχουν και δυσκολίες. Θα πρέπει να το αντιλαμβάνεται μάλλον ο κόσμος. Όχι οποιοδήποτε άλλο. Εγώ είπα, υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι να καλύπτει τις υποχρεώσεις. Και στο τέλος της χρονιάς να είναι όλοι πληρωμένοι με τα χρήματά τους κανονικότατα. Από εκεί και έπειτα, σίγουρα θα υπάρχουν και δυσκολίες, θα υπάρχουν και προβλήματα, θα υπάρχουν και θέματα και κανείς δεν το δικαιολογεί. Από την άλλη, πρέπει να υπάρχει και μία κατανόηση. Αν δεν υπάρχουν έσοδα, πρέπει να τα βάζει από την τσέπη του. Στο τέλος της ημέρας. Σωστά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα πάμε σε πολύ θεωρητική κουβέντα, οπότε δεν οφείλει να φροντίζει ο ιδιοκτήτης να είναι τσεκαρισμένο το μπάτζετ του για να μην. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα όμως τι να έχει φροντίσει, σου λέω. Εντάξει. Είχε υπολογίσει αυτά τα πράγματα. Τώρα αυτό που έχει γίνει τώρα. Κοίταξε όμως, Χρήσανθε. Ο Άρης είχε υπολόγιζε ότι αυτές τις δόσεις για κάποιους από τους παίκτες του Ιανουαρίου 30 του μηνός, τους το είχε πει κιόλας. Τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, πάρει το σχετικό ρεπορτάζ ότι παιδιά κάντε 15-20 μέρες υπομονή. Έρχονται έσοδα, έρχονται δόσεις από την Νόβα, έρχονται και τα εισιτήρια κτλ. Και θα πάρει τα χρήματά σας. Δηλώνει όμως ο Λάρσον. Ήταν και πριν τον κορονοϊό ιδιαίτερο το κομμάτι των πληρωμών. Δεν είναι τόσο κανονικό. Άρα δεν είναι μόνο κορονοϊό. Στέριο, τα έχει πάρει όλα τα χρήματά του μέχρι τις 30 Ιανουαρίου ο Λάρσον. Το ότι τα παίρνει σε δόσεις ή οτιδήποτε άλλο, συγγνώμη, εντάξει, αυτό ξενίζει. Κάποιος άλλος όχι. Δεν είναι όλοι σαν τον Λάρσον. Ο Λάρσον βγήκε και ο Σούντγκερ. Αυτοί οι δύο βγήκαν και είπανε για θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι λένε είμαι μια χαρά και θέλω να μείνω στον Άρη και άλλα χρόνια. Προφανώς άμα είναι απλήρωτοι δεν θα λένε θέλω να μείνω και άλλα χρόνια. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα, ναι, στην καθημερινότητα. Ναι, δεν πέφτουν 100 χιλιάρικα μπράβο. Αφήστε τα προβλήματα, πες μας για τις μεταγραφές τώρα. Γυρίζω Ματέο και δεν μας λες τίποτα. Το έγραψε, το λαμπάω τάρι χθες, ρε φίλε. Γιατί πείτε μας για τις μεταγραφές τώρα, κοιμόμαστε. Αλλά πολύ θεωρητικά είναι όλα για τις μεταγραφές, Κώστα, δεν έχει γίνει τίποτα. Θες να πουλάω, παραμύθι στον κόσμο, θες να πουλάω. Όπως έφυγε ο Βέλεθ πέρσι.
που πήγε στον Ολυμπιακό μαζί με τον Κουέστα, όπως πήγε, όπως είχαμε πουλήσει το Ματέο στον Ολυμπιακό και δεν το λέγαμε, και τελικά μία μέρα πριν πάει στον Ολυμπιακό πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Ανταλλαγή με τον Ρόουζ λέει θα γίνει. Δεν θα γίνει καμία ανταλλαγή με τον Ρόουζ. Καμία ανταλλαγή με τον Ρόζ δεν θα γίνει. Βλέπω και το παιχνίδι που παίζουν οι Σέρβοι, ότι και καλά δεν μας ενδιαφέρει ο Ρόζ. Αφού δεν σε ενδιαφέρει, ρε φίλε, γιατί ήρθες και έδωσες λεφτά στον Άρη για να τον πάρεις, και μια εβδομάδα μετά δεν σε ενδιαφέρει, μόλις σου είπε όχι ο Άρης με τα λεφτά που έδινες. Προσπαθούν να μας αποσανατολίσουν για το τελικό κυπέλου. Έτσι είναι, Κώστα. Έτσι. Έτσι. Όλα έτσι, γι' αυτό έτσι, γίνονται. Έτσι. Ημιτελικό πρώτα, φίλε. Να μας δια... Μιλάμε για 3-0 είναι άσπορε. 3-0. Χωρίς... Όχι, όχι, πάνω μου βάλουν Έλληνα διαιτητή. Πάνω να μου βάλουν Έλληνα διαιτητή, φίλε, στους ημιτελικούς. 3-0 είναι, μην ασχολείσαι. Και ειδικά χωρίς Μελισανίδη, η ΑΕΚ είναι σημαντική απουσία. Ίσως είναι πιο κομβική, δηλαδή. Με Έλληνα διαιτητή δεν χρειάζεται να είναι εδώ Στέργιο. Τρυπάνε την ομάδα, Χρήσταθε. Ναι. Κανονίστε. 3-0 είναι ο ημιτελικός, Χρήσταθε, μην ασχολείσαι. Δεν θα αντέξει η ΑΕΚ. Ναι. Τελικό που θα παίξουμε. Τελικό στην Τούμπα. Όχι, επειδή είναι και κλεισμένο, ναι, θα το βάλετε Χαριλάου και θα λέτε ορίστε. Και στο Χαριλάου δεν είναι πληρεί, τελικός και κλεισμένο. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Τι λες, Στέργιο, μου λένε από την ΕΠΟ. Στέργιο, Europa League ο Μίλους παίζει στο Χαριλάου. Εθνική ομάδα έπαιξε στο Χαριλάου. Τι λες τώρα που δεν πληρεί. Πιο καλό γήπεδο από το δικό σου είναι, πιο ποδοσφαιρικό. Ναι. Εσένα είναι υποκατεδάφιση, το λες και εσύ, θες να κάνεις καινούριο γήπεδο. Εμένα είναι ολοκένουργιο. Καλά, ολοκένουργιο, εντάξει. Μην τρελαίνεσαι, μην τρελαίνεσαι την ολοκένουργιο. Εντάξει. Πρέπει να κάνω τέτοιο, πρέπει να κάνω ένα σκέπαστρο στη δύο. Να το κλείσω όλο περιμετρικά. Δεν θα γίνει νέο γήπεδο. Μαζί με το μετρό, μαζί με το μετρό. Γιατί θα γίνει, μαζί με το μετρό. Το μακέτο ήταν πολύ ωραίο, έτσι είναι, Κώστα, του νέου Χαριλάου. Το μακέτο ήταν φανταστικό. Δεν προχωράει αυτό το project. Καλά, εντάξει. 20 χρόνια μας λέτε για το project της Τούμπας. Άσε ένα χρόνο το λέει ο Καρυπίδης. 20 χρόνια το λέτε. Περίμενε. Κάτσε και ακόμα έχετε να το πείτε. Πάλι σήμερα είδα, δεν είναι. Τελειώσαμε από θέματα. Μεταγραφές ο Πάκου δεν έχει κάνει καμία. Παίχτες δεν φεύγει κανένας. Θέματα με Ολυμπιακούς μας τελειώσανε. Άντε, νέα Τούμπα από σήμερα πάλι. Ναι, όχι. Θα τα πούμε και του ΠΑΟΚ. Φεύγουν οι παίχτες, Χρήστανθε. Πού πάνε? Ο Γιαννούλης στην Μπεσίκτας. Στεριό, θα μας τα πεις ποτέ? Τα σενάρια, παιδιά, τα σενάρια ακούστε λίγο. 10 εκατομμύρια. Συγγνώμη, ο Γιαννούλης έχει 10 εκατομμύρια ρήτρα. Ναι, ναι. Από την 20ετή εμπειρία μου, δημοσιεύματα Τούρκων και Ρουμάνων δεν τα εμπιστεύομαι. Αρέσκονται πολύ στα σενάρια. Η Μπεσίκτας δίνει ένα παίκτη. Και παίκτη δίνει και 6-7 εκατομμύρια δίνει για να πάρει το Γιαννούλη. Εγώ θα πω δύσκολα. Ναι, και παίκτη και λεφτά για να πάρει το Γιαννούλη. Να δώσει παίκτη που είναι και καλός και να δώσει και 6 εκατομμύρια στην εποχή αυτή με τις τουρκικές ομάδες να το έχουν γυρίσει εδώ και αρκετά χρόνια σε μια πιο έτσι συμμαζεμένη πολιτική στις μεταγραφές. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ειδικά. Πρέπει να τους θεωρούμε πολύ βλάκες τους Τούρκους, άμα πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Στην πρώτη σεζόν μετά τον κορονοϊό, νομίζω ότι 6, 7, 8, 9 εκατομμύρια για παίκτη από την Ελλάδα δεν θα δώσει καμία ομάδα. Γι' αυτό και μαζεύονται και οι ομάδες για τον Τζιμίκα. Σας το είπα και την άλλη φορά, δική μου η αίσθηση είναι ότι θα πάνε πολλές ομάδες, αν εξαιρέσουμε τις πολύ μεγάλες, τύπου City και Παρί και Λίβερπουλ, όλες οι υπόλοιπες θα πάνε σε αρκετές λύσεις εκ των έσω. Καμία δεν θα ανοιχτεί σε μια σεζόν που δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσει, χωρίς κόσμο, με μειωμένα έσοδα κτλ. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Έφυγε από τη ζωή στα 95 του χρόνια ο Βασίλης Σαμαράς, ο μεγαλύτερος ηλικία παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Γεννημένος το 1927, ένα χρόνο μετά την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Ήρθε από τον Νέαντα Σαλαμίνας, τερματοφύλακας ο Βασίλης Σαμάρας, έμεινε μέχρι και το 1950. Η φωτογραφία του νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική. Είχε μπει και στο προοδικό του ΠΑΟΚ. Βραβεύτηκε και ο ίδιος πριν από 4 χρόνια στην Τούμπα. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγο τον αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Ο Βασίλης Σαμαράς, ο μεγαλύτερος στην ζωή ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι σε ηλικία 95 ετών. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι. Αυτή είναι η δυσάρεστη είδηση. Γιατί πραγματικά αυτή η γενιά, σε όλες τις ομάδες, και στον Άρη και στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ, αυτοί παίζανε για μια πορτοκαλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως. Από το 60-70. Από το 60-70 και μετά, τον παπά δεν τον τρώω εγώ, έχοντας μιλήσει με πολλούς βετεράνους. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που παίζανε το 1940 και 50, όντως, και παπούτσια δεν είχαν να φορέσουν και μία εμφάνιση είχαν πλήν εβάλε, χρήματα δεν υπήρχαν, όντως παίζανε για τη φανέλα. Αυτή η γενιά των ποδοσφαιριστών. Που νομίζω ότι πρόσφεραν πολλά σε όλες τις ομάδες της πόλης μας. Αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ήταν όντως δύσκολα χρόνια. Χωρίς τηλεοράσεις, χωρίς ξένους διαιτητές, χωρίς βαρ, χωρίς τίποτα. Πραγματικά τα χειρουργεία πήγαιναν και ερχόντουσαν το 40, το 50 και το 60. Αυτά είχα να πω για τον Βασίλη Σαμαρά. Καλή δύναμη στους δικούς του. Να το θυμούνται. Ήταν ο μεγαλύτερος, ξαναλέω, εν ζωή παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου. Βάλτε. Συλληπιτήρια. Τώρα, στην ατζέντα. Και πώληση Σβιντέρσκι, μαθαίνω, Στέριο. Κώστα, κοίταξε. Τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα, αυτοί που είναι στη βιτρίνα και μπορούν να φέρουν σημαντικά χρήματα στα ταμεία του ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης, ο Ακπομ και ο Σβιντέρσκι και με αστερίσκο Λιμιός. Αλλά εγώ τον Λιμιό δεν το βάζω στην κατηγορία των τριών πρώτων. Σβιντέρσκι, Ακπομ και Γιαννούλη. Αν έρθει μια καλή πρόταση για έναν από αυτούς, θα μπει ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία και αν χρειαστεί θα τον παραχωρήσει. Και πιο πολύ επειδή για το financial fair play, Στέργιο, έτσι που έχουμε πρόβλημα και δεν τα λέτε κι αυτά. Πρόβλημα δεν έχουμε, είμαστε τα κόκκινα. Πώς δεν έχετε πρόβλημα, είμαστε τα κόκκινα. Δεν κάνατε το Γενάρη. Δεν τα λένε. Ο Άρης με μπαν έκανε μια μεταγραφή. Ναι. Δανεικό, όπως λέτε κι εσείς. Εσείς χωρίς μπαν και δεν κάνατε καμία. Θα μπορούσε και ο Πάο Χρυσάδε να πάρει ένα δανεικό μετά να τον κάνει μεταγραφή. Εντάξει, και να του δώσει και ναι. 50, 70, 80 χιλιάδες. Δεν κρίθηκε απαραίτητο να πάρθει το Γενάρη ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Ναι, αλλά ο Φερέιρα φώναζε ότι δεν του έκανες μεταγραφές. Τα είπε, έκανε δηλώσεις ο προπονητής. Έτσι, είπε, έτσι. Ήθελα δυο παίχτες και δεν τους πήρανε. Θα τους το πάρουμε τώρα. Να μην αγχώνετε. Τι τώρα. Τώρα, για τη νέα σεζόν. Καταρχήν δεν φεύγει ο Φερέιρα. Μένει τελικά. Το έχουμε πει, Χρήσαν, 18.000 φορές. Μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, με ποιον που το λέγατε ότι φεύγει. Ότι δεν κάνει και δεν μπορεί και δεν μπορεί να προσαρμοστεί και δεν παίζει όπως ο Λουτσέσκου. Ναι. Που έφαγε το ξεφορτό της αρκούδας επί δύο εβδομάδες. Είναι δυνατόν να παίζει 4-4-2 με τέτοιο υλικό και τέτοια. Δεν φεύγει, μένει τελικά. Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε αφού δεν θυμάσαι. Δεν φεύγει ο Φερέιρα, ναι. Όχι. Και αυτό εσύ είναι εδώ και δύο μήνες. Το τότε. Δεν μου λες, άμα χάσει από την τέτοια. Την δεύτερη θέση, φεύγει. Και άμα χάσει και το κύπελλο, φεύγει, ναι. Για μένα φεύγει. Χρειάζεται, αυτό έχουν οι μεγάλοι πάγκοι. Παίζεις το κεφάλι σου. Ισχύει για όλες τις ομάδες. Σωστό. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πάρει στα play, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα Φερέιρα. Και μιλάω πραγματικά. Ούτε 1% ενδεχόμενο. Εντάξει, έχουμε ένα πρωτάθλημα play-off. Αν σε 10 αγώνες ο ΠΑΟΚ πάρει 5 βαθμούς και αποκλειστεί από το κύπελο, δεν θα μείνει ο Φερέιρα. Δηλαδή, ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτή είναι η μοίρα των προπονητών. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Καλός, κακός, ο καθένας σας το κρίνει όπως θέλει. Πάντως ο Φερέιρα εδώ και 2 μήνες τουλάχιστον είναι αυτός που και το πλάνο έχει κάνει για τη νέα χρονιά και τις εισηγήσεις του έχει κάνει. Και περιμένει και αυτός σε πρώτη φάση να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και σε δεύτερη φάση να δει πώς θα ενισχυθεί η ομάδα για τη νέα χρονιά. Αν τώρα θέλει να δώσει Μπεσίκτας και παίχτη και 6 εκατομμύρια, μια χαρά. Μπεσίκτας ή Μπεσίκτα. Δεν ξέρω. Η Φενέρμπαξε ή... Να ρωτήσουμε το Σταύρο, έχει φανέλα. Ωραία φανέλα. Ωραία φανέλα. Πάντως οι ελληνικές ομάδες και ειδικά της πόλης μας όταν είπανε όχι σε πώληση υπό την πίεση και του κόσμου μόνο ζημιωμένες βγήκανε. Ο Άρης είναι πιο το χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό. Ναι, ο ΠΑΟΚ. Και στην περίπτωση του Κόκε και στην περίπτωση
άλλων παικτών. Όταν αρνήθηκαν προτάσεις γιατί νομίζαμε θα έρθουν τα 100 εκατομμύρια, τελικά έκαναν συμβόλαια πολλαπλάσια της αξίας των παικτών με βάση τα δεδομένα που έχει ο Άρης οικονομικά, έτσι, και την πλήρωσε στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει πουλήσει καλά. Βρήκε τον τρόπο να πουλάει καλά. Το θέμα του ΠΑΟΚ είναι ότι πληρώνει πολύ ακριβά παίκτες οι οποίοι δεν το αξίζουν. Κατά την άποψή μου, και το Ροντρίγκες τον πούλησε καλά, έχω την εντύπωση. Και τον Τζίμιροτ. Και φυσικά εντάξει, τον Μπρίγιοβιτς που εκμεταλλεύτηκε τη μούρλα των Σαουδάραβων εκεί να σώσουν τη χρονιά. Εντάξει. Οι αντικαταστάτες έχουν ένα θέμα. Ο Μπρίγιοβιτς δεν θα γυρίσει. Ο Μπρίγιοβιτς δεν γυρνάει. Ο Μπρίγιοβιτς δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω για τον Μπρίγιοβιτς είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει 5 εκατομμύρια ευρώ από την Αλ Χιλάλ. Οχ. Πιστολέισον. Γιατί από τις 4 δόσεις των 2,5 εκατομμυρίων πήρε μόνο τις 2. Σωστό. Και ευχαριστώ να λέει 5 εκατομμυριάκια. Τα 5 το ένα το έδωσε νομίζω, ε? Ή τα δίνεις αναλογικά με δόσεις και το συγκεκριμένο. Όχι, υπάρχουν το ακόμα δύο δόσεις. Μια ομάδα δεν έχει. Ορίστε. Μια ομάδα ακόμα δεν είχε ένα ποσοστό 1 εκατομμύριο. Η Λέγκια. Α, μπράβο, ναι. Το 20%. Δεν θυμάμαι το αν είναι 20, 15 ή 10, πραγματικά δεν θυμάμαι. Ναι. Όχι, λέω αν τα παίρνει και η Λέγκια αναλογικά. Δηλαδή παίρνει 2,5 ή δίνει το 20%. Δεν παίρνεις το ξέρω. Την άλλη δόση. Δεν το ξέρω. Το πήρε μπράφη η Λέγκια. Όχι η Αλ Χιλάλ που είπα, μπερδεύτηκα. Αλ Ιτιχάντ ο Πρίγιοβιτς. Ναι, μην τους μπερδεύει. Αλ Χιλάλ είναι του Ράσβαν. Κοίταξε τώρα, σου πω κάτι. Αν πούνε παιδιά, πάρτε τον πίσω. Και από τα 5 σας δίνουμε μόνο τα 2,5. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια, οι επιστροφές συνήθως δεν βγαίνουν σε καλό. Τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, ο Βιερίνη ασφαλώς είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά και η επιστροφή του Στοχ και η επιστροφή του ΜΑΚ και αρκετές επιστροφές δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα όσο η πρώτη θητεία. Τη στιγμή πάντως που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα Πρίγιοβιτς. Γιατί και ο ίδιος, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έρθει στην Ελλάδα για να πάρει 600-700.000 ευρώ και 800. Ναι. Θα έρθει να πάρει 1,5, 2, 2,5, 3 με το μυαλό του. Άρα, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Πρίγιο. Εντάξει, όταν πάρουμε το επόμενο πρωτάθλημα θα συμφωνάξουμε στη Φιέστα, λέω εγώ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού σας θυμίσω για τα μηνύματα FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222 με χρέωση μόλις 0,60 λεπτά του ευρώ ανά SMS μαζί και ο ΦΠΑ. Εντάξει, είναι στη μισή αξία με τα προηγούμενα μηνύματα για να είναι η επικοινωνία μας καλύτερη. Μαζί μας την πρώτη ώρα Τότο Καλογεράς. Επειδή έχω την εντύπωση ότι σε λίγο καιρό θα παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και θα γυρνάμε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον εγώ αυτή την ανάγκη έχω. Στα βουνά θα πάμε. Και Σέρες θέλω να πάω και Δράμα και Κοζάνη θέλω να φύγω. Καλό είναι από τώρα να κάνουμε έναν υπεύθυνο έλεγχο στο Τότο Καλογεράς, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά για να μην τρέχετε από το ένα κατάστημα στο άλλο και αυτοκίνητο αντικατάστασης για όσο διαρκεί το σέρβις του δικού σας αυτοκινήτου στο Τότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου το δεύτερο κατάστημα και τρίτο κατάστημα, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Μαζί μας είναι και ο Μαρμαρίδης, η κορυφαία επιχείρηση επίπλων στη Βόρεια Ελλάδα και με μεγάλα καταστήματα και στην Αθήνα. Το πιστοποιούν τα πολλά χρόνια λειτουργίας του Μαρμαρίδη και όσοι έχουν αγοράσει νομίζω δεν έχει βγει κανένας ζημιωμένος. Μια 100% ελληνική επιχείρηση με κατάστημα πλέον και στο κέντρο της πόλης, στη Τζιμισκή και φυσικά το κλασικό κατάστημα όπως βγαίνουμε από την πόλη για να πάμε στην Καβάλα στις Σέρες, στα δεξιά, εντάξει, χωρίς πιστοντική και χωρίς προκαταβολή το νέο πλάνο δόσεων από τον Μαρμαρίδη. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Και θα μας πεις μετά για Πιτίνο. Πιτίνο, χαμός γίνεται με Πιτίνο, Σέργιο, Πιτίνο. Τι Πιτίνο ρε, Ηρακλή έχουμε, τι Πιτίνο. Τι Ηρακλή, Πιτίνο, NCAA, καταγγελίες, χαμός γίνεται, ψέματα λέει ο ένας, ο Πιτίνο. Α, Κώστα, γιατί οι μπασκετικοί συνάδελφοι το πνίγουνε. Το πνίγουν. Παιδιά, σήμερα βγήκε το θέμα, τώρα πριν από λίγο.
Τι να πω, χθες διάβαζα Ράτζα, προχθές άλλος, όλοι τον κατηγορούν. Ο Ράτζα είναι παλιό αυτό, ο Ράτζα, όταν έπεσε στο Celtics. Για την ακρίβεια διαβάζω εγώ, ο Hall of Famer, τι ωραία άρεση. Άντε βρε, ξυπνήστε, ο Hall of Famer. Πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, η καλύτερη μουσική, Κώστα, για να μιλήσουμε για τον Πιτίνο. Με τον Πιτίνο φαγωθήκατε. Πες μας τι έγινε, ρε φίλε. Hall of Famer είναι ο άνθρωπος. Μας έκανε την τιμή και δούλεψε στην Ελλάδα. Έχουμε θέματα, Ερακλή. Πρώτα η Hall of Famer, Κώστα, και μετά ο Ερακλής. Τι έκανε, Δύο κατηγορίες. Θα αποκλειστεί για το μισό τη σεζόν. Α, ωραία. Επειδή θα έχει αποκλειστεί για το μισό τη σεζόν, Κώστα, φέρτε τον πίσω εδώ πέρα να είναι στην Εθνική. Ναι, βέβαια. Στον Ηρακλή Πάρτονα. Για την Εθνική, ο Ηρακλής έχει προποντή. Για τον Ηρακλή, για την Εθνική, συγγνώμη. Είπε ο Σκουρτόπουλος, ο ίδιος το είπε. Ότι δεν έχει τελειώσει καμιά συνεργασία με την Εθνική. Πες το ρε Κώστα, τόσο καιρό. Ο Πιτίνο είναι άσχετος για την Εθνική. Δεν έχει ιδέα. Είναι άσχετος. Άσχετος. Ποιος το είπε αυτό? Δεν έχει ιδέα από μπάσκετ. Δεν έχει ιδέα. Αν τον βάλεις να προπονήσει, αν πάρεις δύο ομάδες εισάξιες, ναι, με Πιτίνο και εμένα προπονητή, 30 πόντους στο κεφάλι τον ρίξω. Εσύ εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, ο Πιτίνο εξακολουθεί να κατηγορείται για επηρεασμό ενός παίκτη για να τον πάρει στο κολέγιο του Λούι. Πολύ σοβαρό. Του έδωσε λεφτά, κάτι που απαγορεύεται στο NCAA. Κάποιοι Αμερικάνοι μας δουλεύουν, μιλάμε. Πέφτω από τα σύννεφα. Οι Αμερικάνοι πραγματικά είναι πολύ γκάγκες. Πραγματικά πολύ γκάγκες. Μια χαρά είναι, Κώστα. Ξέρουν τα πάντα όλα. Και μετά θα λες αυτόν τον παίκτη, θα τον κάνεις σαν τον Τζόρνταν. Τέλος πάντων, ο Τζόρνταν έτσι πήγε στο Σικάγο. Και κατηγορείται και κινδυνεύει. Ναι. Χάθηκε. Μόλις για τον Πιτίνο τα χάνει. Μας ρίχνουν παράσιτα όταν μιλάμε για Πιτίνο. Μας βάζουν εμπόδια. Εγώ σας ακούω, εσείς δεν με ακούτε. Τώρα σας ακούμε, Κώστα. Δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μίλα, μωρέ. Άντε ακούτε τώρα. Ναι. Μισό λεπτό παρακαλώ. Άρα αυτό δεν μας ακούει πάλι, παιδιά. Μισό λεπτό παρακαλώ. Μισό λεπτό. Από αύριο θα είσαι στο στούντιο, εντάξει, δεν πειράζει. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αύριο θα πας στο στούντιο. Δεν πάω. Αρθώ κι εγώ. Αρθώ κι εγώ. Στέργιο το αλήθεια. Όχι, θα αρθώ. Λοιπόν, ο Πιτίνο κατηγορείται ότι επηρέασε παίκτη με χρηματισμό κτλ. Κινδυνεύει με τιμωρία μισή σεζόν από το νέο κολέγιο που πήγε το Αϊώνα. Δηλαδή εννοώ για τους αγώνες του Αϊώνα. Και κινδυνεύει με ακόμα με πιο σκληρή τιμωρία το κολέγιο το Louisville που ήταν Πιτίνο τότε που πήγε να κάνει αυτή τη ματσακονιά, με 2 χρόνια αποκλεισμό από την τελική φάση του NCAA κτλ. Που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό που είπες, ότι ανοίγει ο δρόμος να γυρίσει πάλι. Στον Παναθηναϊκό, ναι, στον Παναθηναϊκό. Μεγάλε ρίκ, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, Γιανακόπουλος από εδώ, ο Hall of Famer, τιμή μας. Πες τους συναδέλφους τώρα που απαξιώνουν το Φριντέτ, Κώστα, που πέρσι μας γράφανε για το Φριντέτ και μας λέγανε ο Φριντέτ. Το Πολυβόλο, και τώρα δεν είναι καλός. Ο Γιανακόπουλος σου έτριξε τα δόντια. Ναι, ναι. Ο Γιανακόπουλος μπορεί να λέει ότι δεν είναι δυνατόν να έχετε παίξει για το 65% και να θέλετε να πλύνετε το 80%. Αλλά ο Καρυπίδης ή ο Φουφουτίδης στο ποδόσφαιρο δεν μπορούν να το λένε αυτό. Έτσι. Πρέπει να πληρώσουνε. Σωστό αυτό. Σωστό. Έχετε παίξει, λέει, για το 65%. Το 65% πώς γίνει ακριβώς το 65% και δεν είναι 66-70%. Γιατί όταν τελείωσε η σεζόν ήταν 6,5 μισθή περίπου, έτσι θα υπολογίζουν. 11 Μαρτίου, 15 Μαρτίου. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Μια χαρά. Ακούστε, παιδιά, ακούστε τι προβλήματα φέρνει ο κορονοϊός ακόμα και σε κολοσσούς όπως οι Mercedes. Γιατί διαβάζω μια είδηση που είναι είδηση βόμβα για τους φίλους της Φόρμουλα 1. Δήλωσε ο Έντι Τζόρνταν, είναι σχολιαστής μεταξύ άλλων, ότι έρχονται μεγάλες αλλαγές στη Φόρμουλα 1. Θα πάει ο Λιούις Χάμιλτον στη Φεράρι. Θα αφήσει τη Mercedes και θα πάει στη Φεράρι. Καθώς μέσα στα επόμενα 2 χρόνια οι Mercedes, η Honda και η Renault, μιλάμε για κολοσσούς τώρα και οι τρεις, είναι πιθανό να αποχωρήσουν από τις πίστες. Και σε ό,τι αφορά τη Mercedes, αναφέρει
ο Έντι Τζόρνταν πως επειδή έχει πετύχει όλους τους στόχους, αλήθεια είναι αυτό, τα έχει πάρει σε ρίκ τα πρωταθλήματα, ο Χάμιλτον έχει 6 αν δεν κάνω λάθος, είναι πιθανό να πουλήσει την ομάδα σε έναν δισεκατομμυρούχο Αμερικάνο, το Λόρεν Στρόλ, ο οποίος έχει βάλει και το γιο του στη φόρμουλα. Άμα έχει μπαμπά δισεκατομμυρούχο παιδιά και ο γιος σου μπαίνει στη φόρμουλα. Μπαμπά πάρε μου τη Φεράρι. Γιατί κινδυνεύει να χάσει η Mercedes εκατοντάδες εκατομμύρια λόγω της πιθανής αποχώρησης της Πετρόνας. Είναι η μαλαισινή εταιρεία πετρελαίου και επειδή έχει καταχυλήσει λόγω κορονοϊού το πετρέλαιο, σκέφτεται λοιπόν η Πετρόνας να αποχωρήσει από τη Mercedes και η Mercedes κινδυνεύει να χάσει το Lewis Hamilton. Και μετά εμείς λέμε για το Λάρσον. Έτσι είναι, Χρήσανθε. Εδώ η Mercedes Σοκ. Και ο Χάμιλτον και η Ferrari και η Renault, εντάξει. Έχω πάθει σοκ πραγματικά. Ωραία, πάθετε τώρα και οι δύο σοκ. Σας στέλνω φωτογραφία. Οχ. Μισό λεπτό. Τη συναγρίδας. Όχι, ποια συναγρίδας, ρε. με μεγαλομέτωχο, στο Viber σας το έστειλα, με μεγαλομέτωχο Παναθηναϊκού, με καρδούλα, ο οποίος είναι ως παιδάκι λίγο πιο χοντρός από μένα. Μεγαλομέτωχο Παναθηναϊκού. Βαριέμαι το ανοίξω αυτή τη στιγμή, χρειάζεται. Μπάσκετ. Και νομίζω ότι ακουμπάει πάνω το Βεργίνης. Μοιάζει τουλάχιστον. Μοιάζει, δεν είναι. Τον βλέπετε. Είναι παχουλούλης, όντως. Με την καρδούλα. Με κόκκινη μπλούζα με καρδούλα. Κόκκινη με καρδούλα. Το 10 την ανέβασε, Χρήσανθε. Όχι. Α. Μου την έστειλε φίλο Αριάννα. Τι πιο 10. Λέω όμω να ανέβασε το 10. Περίμενε. Το 10 χθες. Περίμενε να το ξεφωνήσω. Περίμενε. Τεριό, θυμάστε πότε σα είπα. Θυμάστε. Ακόμα κάναμε κομπέ στο στούντιο. Όταν σα είπα, Αστέριο και Κώστα, ότι ο μάνατζερ του Σάσα. Ναι. Είναι υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Τόπα, στη ναι. θέση του Μπράνκο, πώς λέγεται τώρα. Ναι. Χθες λοιπόν είχε τέτοιο θέμα το 10. Ότι? Ότι είναι αγαπημένος του Γιώργου Σαββίδη και είναι φαβορή για να αναλάβει. Λέει το 10. Λέει το 10, ναι. Ωραία. Επειδή είπες το 10, ναι. Το ξεφωνίζω, διότι ενώ το είπαμε πριν 2 μήνες, δεν έβαλε πηγή. Τρώει καλύτερο και τέτοια. Εμείς πάντα όταν λέμε το 10 το αναφέρουμε, το αναφέρουμε στο ίδιο. Μήπως τότε το διάβαζε το 10 πριν από τους μήνες που λες. Από τώρα το έγραψα, ρε φίλε. Χθες το βάλαμε αυτή. Ναι, το μήπως. Χθες, εμείς το είπαμε πριν 2 μήνες. Ναι, μήπως πριν από 3 μήνες το είχε γράψει το 10, αυτό λέω. Όχι. Εμείς το είχαμε αποκαλύψει στην εκπομπή. Είχα πει, κάνουμε αποκάλυψη, το θυμάσαι. Το αποκαλύψαμε στην εκπομπή τότε. Που είχα την πληροφορία. Στο μεταξύ. Παίζει. Δεν ξέρω. Παίζει το θέμα. Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω ότι ο Μπράνκο. Ουσιαστικά έχει τελειώσει εδώ και πολλούς μήνες. Απλά θα είναι στη θέση του μέχρι 30 Ιουνίου. Έχει κάνει δηλώσεις ο Μάνος Γαβριλίδης στην Ερτσερόν. Εκτιμώ, λέει, ότι θα γίνει αναδιάθρωση. Κάποια στιγμή, παιδιά, φτάνει με αυτές τις αναδιορθώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μίλησε για τις κληρώσεις στο κύπελο των ΕΠΣ. Δεν μας νοιάζει. Στο κύπελο Ελλάδος να μην γίνει μόνο κλήρωση. Χρήσανθε. Ναι. Και είπε ότι είναι πιθανόν η πρόταση της Επιτροπής Διοργανώσεων ήταν να προβιβαστούν και οι 8 πρωταθλήτριες ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είχαμε κάποιες προτάσεις για τον υποβιβασμό, δεν πήραμε κάποια απόφαση. Περιμένουμε τις αποφάσεις των παραπάνω κατηγοριών για αναδιάρθρωση. Όλες οι αποφάσεις θα περάσουν από την ΕΠΟ. Εκτιμώ ότι θα γίνει αναδιάρθρωση. Θα υπάρχει και συμφωνία και με την Super League και με τη Super League 2 και με τη Football League. Ενδέχεται να έχουμε και εκλογές, λέει, μέσα στην νέα σεζόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 36 θα γίνει γενική συνέλευση. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Γιατί υπάρχουν φωνές από τη ΓΑΜΑ Εθνική κυρίως να γίνει μια κατηγορία η Super League 2 και η Football League. Με 2 ομίλους προφανώς. Αγαπημένη συνήθεια κάθε χρόνο να αλλάζουμε τις κατηγορίες. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι όλοι τους. Γιατί ο καθένας μπαίνει σε μια ομάδα, κάνει τον παράγοντα μια χρονιά, δεν του βγαίνει και φεύγει. Σωστό. Η ομάδα έτσι. Σωστό. Δεν υπάρχει άλλη χώρα, παιδιά, που να αλλάζει κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο. Καθίστε αν έχετε το κουράγιο και ψάξτε το. Ούτε στο Τιμπουκτού πιστεύω γίνεται αυτό. Να αλλάζει κάθε χρόνο η δομή ενός πρωταθλήματος, ενός ποδοσφαίρου. Και να αλλάζει κάθε 2 χρόνια ο τρόπος διεξαγωγής του κυπέλου.
Εντάξει, ούτε στην Καπερναούμ γίνονται αυτά. Εδώ όχι στην Ελλάδα. Όχι, δεν μπορώ, αποχωρώ. Όχι, θα αγοράσω το διπλανό χωριό. Όχι, θα πάρω το αφημί. Όχι, θα πέσω. Όχι, θα ανεβώ. Να βοηθήσουμε την κατηγορία να πάει 18 ομάδες αντί για 16. Ναι, γιατί κάθε Μάιο έχουμε φωνές από τους που δεν ανεβήκανε ότι είναι άδικο να μην ανεβαίνει. Ναι. Όταν δεν ανεβαίνει μια ομάδα και έχουμε αναδιαρθρώσεις και δεν θα έχουμε ποτέ ποδόσφαιρο της προκοπής. Γιατί και φαντάζομαι μόνο για τον Άρη υπήρξε αναδιάρθρωση για να μην ανέβει. Δεν και, έμεινε με 17 ομάδες ενώ ο Καναζούς έλεγε ότι απαγορεύεται κάτω από 18. Έμεινε με 17 ομάδες η Β' Εθνική. Εφού έκανε δηλαδή υπήρχε και καινή θέση. Έκανε και αλλάξανε το κάμπ για να μην ανέβει. Έκανε τα κουμάντα ο Κιρτζίκης. Ο Φουντούκης τότε και ο Αμυγδαλής. Αυτή ο Κιρτζίκης έκανε κουμάντο, Στέργιο. Είναι το 2014-15. Ο Κιρτζίκης έκανε κουμάντο. Ναι, τότε αλλά που ήμασταν στο άρμα του Ολυμπιακού, αλλά αυτοί που όπως λέτε ελέγχονταν από τον Ολυμπιακό, μα κάτσε στην Γάμα Εθνική. Και εμεί μέσα ένα φίλο. Λέγατε λέει για άρμα του Ολυμπιακού mm-hmm. και την ίδια στιγμή, ακόμα και σήμερα, εκεί που στηρίζονται όλοι τους, είναι στην κατάθεση του Καλαϊτζίδη για το Ολυμπιακό Σβέρια. Ο Καλαϊτζίδης ήταν ιδιοκτήτης του Άρη τότε. Και ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού και την ίδια στιγμή πήγε και αυτό το είχα ξεχάσει πραγματικά. Πήγε και κατέθεσε κατά ναι, του Ολυμπιακού. Δεν ήταν μόνο. Ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού. Φοβερό. Απίστευτη ξεφτύλα για όσους έβαλαν τον Άρη στο άρμα του Ολυμπιακού. Ενώ ο ιδιοκτήτης του είναι αυτός τον οποίο έχουν στηριχθεί για να κατηγορήσουν τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Σβέρια. Απίστευτο πράγμα, είναι πραγματικά απίστευτο. Η ανακρίτρια δεν λέει ότι προκύπτει ότι ο Άρης ήταν στο άρμα από το 12 μέχρι το 14, η τάδε ομάδα από το 11 μέχρι το 13. Λέει αναφέρει 12, μια περίοδο. 12 με 15. Και 15. Και μπορεί κάλλιστα να το λέτε και να το σημειώνετε. Μπορεί κάλλιστα. Και κάλιστα. Την μια χρονιά έπεσα, την άλλη χρονιά το σύστημα αυτό του Ολυμπιακού με κυνηγούσε απίστευτα. Ναι, γιατί και με διέλυσε με διαιτησίες εμετικές, με αυτούς τους διαιτητές που είναι κατηγορούμενοι. Με αυτοί οι διαιτητές είναι που είναι κατηγορούμενοι. Με ξεσκίζανε. Αυτοί θα κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου Πεζαδέ. Το Άρης ΠΑΟΚ, Γιάννενα Άρης, άμα δεις τι πέναλτι δεν έχει δώσει το Γιαννιώτα. Αυτός από την Ιμαθία που ξεχνάω είναι για το όνομά του, δύο πέναλτι μέσα στην Τζάνθη. Όλοι εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα σου πω, Πεζαδέ. Ο Κάμπαξης, ναι, Καλονία Άρης, ο Κάμπαξης. Τραβάει τη φανέλα του Μανιά και δεν δίνει τίποτα. Εγώ θα και σου στην πω. Επόμενη φάση κάνει κεφαλοκλείδωμα σε παίκτη του Άρη μέσα στην περιοχή, βάζει γκολ και λέει σέντρα. Και μας λέτε ότι ήταν στο άρμα ο Άρης. Πρώτον, όλοι αυτοί σας κάναν καλό γιατί τα χρόνια στην Β' Γάμα Εθνική σας κάνανε πιο δυνατούς. Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό και τώρα εσείς θα πάτε στην Γάμα και Εθνική το άλλο είναι, για να γίνετε πιο δυνατοί. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Μπορεί κάλλιστα να ήταν ο Άρης στο άρμα του Ολυμπιακού τη σεζόν 12-13 και να μην ήταν τη σεζόν 13-14. Δεν ήταν ποτέ. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, τη σεζόν 12-13. Στο τέλος είχαμε ένα σερί του Άρη που δεν είχε σταυρώσει νίκη στον πρώτο γύρο και μετά πήρε 5-6 μαζεμένες. Αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι πολύ καλά το μάτς Ατρόμητος Άρης, θυμάμαι πολύ καλά. Κέρδισα το Λεβαδιακό. Το θυμάσαι αυτό το μάτς, Χρήστανθε, με 10 παίκτες ο Άρης, το διπλό. Το Λεβαδιακό στην έδρα μου κέρδισα. Και στο μάτς αυτό που λες με 10 παίκτες, στο 17, ο Στυλιάρας στο 17 απέβαλε τον Αγκάδο με δύο κίτρινες. Εγώ θυμάμαι, Χρήστανθε. Ενώ πήγε ο Φιντανίδης και τον έκανε τάκλα από πίσω και του είχε στον αέρα και έδωσε επιθετικό φάουλ. Δεν θυμάμαι τον Αγκάνθο, θυμάμαι τον Σουμπίνιο που έκανε ένα σουτ, πήγε στο δοκάρι και στο επόμενο δευτερόλεπτο τον έβγαλε ο Αναστόπουλος έξω. Δηλαδή. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, άμα κάνει δοκάρι, δηλαδή. Όλο το μάτι περπατούσε ο Σουμπίνιο. Ναι. Και επειδή έκανε το δοκάρι. Απλά το σημειώνω. Έσπευσε να το βγάλει. Στο 17, ρε Συστέριο, εδώ εσύ μας έλεγες ότι ο Ζίβκοβιτς που τον είχες πάρει από το Φεβρουάριο έπαιξε το Μάρτιο. Έτρωγε τα γκολ παθαίνοντας αγκύλωση και δεν έγινε τίποτα. Και σε πήρε στο Σουμπίνιο που πήγε την μπάλα στο δοκάρι. Δηλαδή και αν η μπάλα πήγαινε ένα κάτω στο κάτω και πήγαινε γκολ, τι θα λέγατε. Χρυσανθέ, το βάλε κατά λάθος. Χρυσανθέ, κοίταξε. Κάτι μέσα μου ξεσηκώνεται όταν ακούω το αφήγημα ο κατατρεγμένος Άρης, ο μόνος όρθιος και αξιοπρεπής και τον κυνηγάει θέλει δαίμονες. Δεν μπορώ. Το παραμύθι αυτό δεν το πάει. Όχι, Χρήστανθε. Δεν ξέρω αν το λες με φίλους σου και φτιάχνεις το όλοι μαζί.
ο κατατρεγμένος και όλοι του κυνηγάνε θεοί, δαίμονες, μας πολεμάνε ο άλλος. Το παραμύθι αυτό χρειάζεται, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ, συγγνώμη. Αφήγημα, τα 3 εκατομμύρια του Άρη από το άρθρο 44 την ίδια με τα 40. Έχεις περάσει αφήγημα ότι ο Άρης είναι στο άρμα του Ολυμπιακού για να δικαιολογήσετε αυτά που κάνετε με τις ξάντες και με όποιον άλλο το κάνετε. Με αποφάσεις δικαστηρίων καταδικασμένοι πλέον. Και εσείς λέτε, ναι, και επειδή είπε μία το 12 με 13 και σου λέω. Α, μία το είπε. Το 15 λοιπόν που λέτε ότι είναι δικαιοσύνη, το άρμα ο Άρης, το ένα είναι δικαιοσύνη, ο Καλαϊκμίδης κατέθεσε κατά του Ολυμπιακού. Χρήσανδε, μη τσατίζεσαι, Χρήσανδε. Και για την ίδια περίοδο μας λέτε ότι ήμασταν στο άρμα. Δεν το λέμε εμείς, Χρήσανδε. Το λέει η ανακρίτρια, το λέει δικαιοσύνη. Βγες και πες, όχι δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όχι το λέει. Δικαιοσύνη. Τι. Όχι δικαιοσύνη. Πρωτοδείξει είναι ένα πόρισμα σύμφωνα με τον μάρτυρα. Και σήμερα δεν το υιοθετεί. Και σήμερα, πόρισμα. Ποιο το υιοθετεί. Δεν το υιοθετεί ίσα η ανακρίτρια, γιατί αν το υιοθετούσα θα μην είχε γίνει δίωξη. Να το πάρει διαφορά. Γράφει, προκύπτει ότι. Τι δεν υιοθετεί, τι λες τώρα. Σύμφωνα με τους μάρτυρες. Προκύπτει ότι. Ναι, έχει προκύπτει όμως. Προκύπτει. Πάρα πολύ καλή γλώσσα. Προκύπτει όμως. Προκύπτει σύμφωνα με τους μάρτυρες. Εγώ λέω ότι ο μάρτυρας είπε ψέματα για τον Άρη. Και στο αποδεικνύω πώς είπε ψέματα ο μάρτυρας. Ο αυτός που είναι ιδιοκτήτης του Άρη κατέθεσε, ναι, κατά του Ολυμπιακού. Ωραία, ήταν μαζί και τα χαλάσανε. Είμαι ή δεν είμαι. Οι σχέσεις χαλάνε, Χρήσανθε. Χαλάνε οι σχέσεις των ανθρώπων. Και των ομάδων, ναι. Ωραία. Εντάξει. Okay. Την ίδια χρονιά. Να πει το 12. Μόνο. Όχι 12 με 15. Είπε 12 με 15 γιατί τις έβαλε όλες τις ομάδες μέσα. Δεν διευκρινίζει ποιο διάστημα είναι η κάθε ομάδα. Βάλε κι άλλες. Βάλε κι άλλες μέσα. Ο Άρης δεν ήταν ποτέ. Σας χαλάει το αφήγημα, αλλά ο Άρης δεν ήταν γιατί ποτέ. Γιατί τσατίζεις όμως, δεν καταλαβαίνω χωρίς να δε. Γιατί τσατίζεις όμως. Γιατί σπηλώνεται ο σύλλογος, γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό τσατίζομαι. Ναι. Γιατί σπηλώνεται ο σύλλογος, για κανένα άλλο λόγο. Τέλος πάντων, δικαιοσύνη λοιπόν είναι όταν ο ΠΑΟΚ βάλετε, όταν ο Άρης βάλετε, μία δέχτηκε τα ψέματα των μαρτύρων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εντάξει, είναι η δικαιοσύνη αλλά κάρτα αυτή. Η γνωστή. Είπαμε, ο Άρης τον πολεμάνε θεοί και δαίμονες, Χρήσανθε. Αν με αυτό το παραμυθάκι συνεχίζεις και ζεις, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι ο Άρης δεν έχει αδικηθεί και είναι ευνοημένος, αλλά το παραμύθι ότι ο Άρης είναι ο μοναδικός κατατρεγμένος και ποτέ δεν συμμάχησε με καμιά ομάδα και μια ζωή τον πολεμούσαν στην Α, στη Β, στη Γ, ήταν το λάθος, το εμπόδιο όλων ο Άρης. Okay, αν με αυτό. Έτσι είναι, φίλε, ο καθαρός πάντα είναι εμπόδιο στα βρώμικα σχέδια. Τι να κάνω. Είναι εμπόδιο, εντάξει. Αυτή okay. Είναι μια πραγματικότητα. Okay. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά. Με ξεπερνάει όλο αυτό. Μιλήσαμε. Πάντως αυτό με τον Καλαϊτζίδη, οφείλει να ομολογήσει, Στέργιο, ότι δεν γίνεται, ρε φίλε. Να είναι ιδιοκτήτης τον Άρη, να μην τον ανεβάσουν στη Γ, στη Β, επίτηδες και να είναι αυτός ο οποίος έχει καταθέσει κατά τον Ολυμπιακό και ακόμα και γίνονται. Τώρα να στηρίζει αυτόν. Όλα γίνονται. Και να λέει ότι ήμουν στο άρμα. Εντάξει. Εγώ. Κατατάει αστείο. Εγώ σε μία μέρα χάλασα φιλία με άνθρωπο. Γελίο είναι. Ναι. Εγώ ξαναλέω σε ένα βράδυ χάλασα φιλία με έναν άνθρωπο που μέναμε στο ίδιο σπίτι για 10 χρόνια. Μία ο ένας στο σπίτι του άλλου και έτσι πήγαινε η ζωή. Και δεν μιλάμε ήταν. Και δεν μιλάμε τώρα. Ναι, παρόλα αυτά, χαλάνε σχέσεις των ανθρώπων. Μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Μπορεί ο γείτονας να λέει τη μέρα που έφυγε αυτός ο φίλος σου ότι και, τα προηγούμενα 10 χρόνια πλακωνόταν κάθε μέρα και ήταν ψέματα. Και να είπε αυτός από κάτω. Άσε, 10 χρόνια δεν υποφέρονταν. Κάθε μέρα γινόταν αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Αποκλείεται να έχει γίνει και αυτό. Δεν το ξέρω εγώ. Να λέει ψεύτης, να λέει ο γείτονας και να λέει ότι 10 χρόνια πλακώνω σου να παράδειγμα, δεν συνέβαινε τίποτα δίκιο. Σου έφερε ένα παράδειγμα ότι οι φιλίες χαλάνε. Εντάξει. Ωραία. Ο Άρης λοιπόν όλα και τα πέντε δεν όπως έφτιαξε η φιλία του Αλέξη. Και το διαπίστευτο κυνηγητό. Ναι. Άλλοι ψηφίσανε το Μαρινάκι, μια που οι φιλίες χαλάνε. Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι ο Άρης. Έτσι. Μία φορά Άρης Μαρινάκι δεν ψήφισε. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε. Αν λες για σένα τη δική σου φιλία να χάλασε, το δέχομαι. Το δέχομαι ότι χάλασε η φιλία σας και πλέον δεν είστε φίλοι. Έχεις άλλο, έχεις τον Αλαφούζο φίλο. Που τον ξαναείχες βέβαια, αν θυμάσαι. Τότε με όλη Σαντέμπερ. Που όλη η άμυνα έχασε τον προσανατολισμό της και άνοιξε σαν γαρίφαλο. Δεν ήταν τότε ο Αλαφούζος, ρε σταμάτα. Όχι, δεν λέω για Αλαφούζο. Για Παναθηναϊκό λέω. Που ήταν φίλος. Μετά την άλλη χρονιά που έχασε το πρωτάθλημα, ήμασταν οι Φιλιππινέζες του Παναθηναϊκού τότε. Τότε επειδή πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ο Άρης δεν γίνεται να είναι ποτέ σωστός. Πάντα κάτι συμβαίνει. Δηλαδή τότε δεν τον κέρδισε ο Άρης τον ΠΑΟΚ με 2-0 καθαρά. Ήμασταν οι Φιλιππινέζες του Παναθηναϊκού, του πατέρα, που τώρα είναι υπερασπιστής Κούγιας και όλα αυτά κτλ. Και γι' αυτό τον κερδίσαμε. Καταλαβαίνεις.
Απλά κάθε χρόνο αυτά το ένα με το άλλο συγκρούονται. Η παροφολογία αυτή συγκρούεται τον ένα χρόνο με τον άλλο και εκτίθονται. Αλλά τέλος πάντων. Τι ζούμε. Είδε, σε αφήνω να λες αυτά που λες για να αισθανθείς καλύτερα με τον εαυτό σου. Να ηρεμήσεις λίγο, να μην πάμε στο διάλειμμα με κακή διάθεση, γιατί είδα, τσιτώθηκες. Τσιτώθηκες. Ναι, ηρέμησα τώρα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Mr. Gold, σωστά. 62-85-86, νομίζω θα καίμουν καλύτερα αν μου στέλνεις και μια πιτσούλα, Αστέριο. Θα σου παρακείλω εγώ, Χρήστα, θα σου παρακείλω μια πίτσα με Βαλεριάνα, για να ηρεμήσεις λίγο, γιατί τα νεύρα σου. Θα φέρω τον Βαλεριάνο, τέλος. Γυρίζει ο Βαλεριάνο στην ομάδα για να μας ηρεμεί όλους. Βάλε. Λοιπόν. 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογείο 2 στις Σικές, η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε στο κέντρο είτε μένετε δυτικά. Λοιπόν, αυτά, τελευταίο διάλειμμα, σε δύο λεπτάκια κυριολεκτικά είμαστε πίσω. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό και κάτι. Δύο μηνύματα για τη σεζόν 11-12 αναφέρει σε Άρμα Χρύσανθε και έχει ακούσει τηλεφωνικές συνομιλίες. Και το άλλο το μήνυμα είναι: ο Άρης είναι ύποπτος όταν κάνει σερή νίκες. Ο ΠΑΟΚ που ήταν αίτητος, πόσο καιρό είναι πεντακάθαρος, είχατε άξιες διαιτησίες. Τηλεφωνικές συνομιλίες μπήκανε στο, όπως είπε και ο Στέργιος, γιατί είπα τα βάλει όλα. Δεν υπάρχει καμία με Άρη. Ας την πει ο φίλος, ποια υπάρχει με Άρη. Αλλά συγγνώμη, τον κύριο Μπέο που ο κύριος Ιβάν τον είχε το κανάλι του επί δύο ώρες να μας τον παρουσιάσει ως εξηγιαντή του ποδοσφαίρου και με τον οποίο βγαίνει αγκαλιά, αθωώθηκε για τις συνομιλίες. Γιατί δεν ήσαν σωστές υποκλοπές. Στον Άρη της μετράμε, που δεν υπάρχει Άρης, αλλά λέμε, στον Άρη της μετράει ο φίλος, στους φίλους του ΠΑΟΚ δεν της μετράει. Δεν κατάλαβα. Αποφασίστε, ποιες θέλετε, μόνο αυτές που σας συμφέρουν. Ε, βέβαια. Γιατί βγαίνει να μας πει ο φίλος, γιατί αλλάζει το διοικητικό συμβούλιο στη Via Land τώρα, για να προλάβουμε να το βάλουμε στο φάκελο του ΚΑΣ. Γιατί παραιτήθηκαν οι τρεις από τη Via Land, αφού δεν σημαίνει τίποτα, αφού είναι σκευωρία. Γιατί παραιτήθηκαν, αφού δεν πειράζει, αφού δεν μπήκαν στην ουσία. Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Μας κουνάς και μας κουνάει και το δάχτυλο. Θα κάνετε μήνυση στην ανακρίτρια. Μήνυση στην ανακρίτρια δεν μπορείς να κάνεις, Στέλιο. Μάθε το νομικό πλαίσιο. Μήνυση στην ανακρίτρια δεν μπορείς να κάνεις. Όσο έκανες εσύ, εδώ εσύ δεν έχεις κάνει τον αρκούδι, ρε. Τον οικονομολόγο. Στην ανακρίτρια μήνυση δεν μπορείς να κάνεις, Στέλιο. Κάνε προσφυγή, ρε. Δηλαδή, κάνε κάτι. Κάνε έστα στον Άριο Πάγο. Τι προσφυγή να κάνω. Σπηλώνει το Άρης. Σπηλώνει το Άρης. Τι να πεις για το 15. Διαφυγώ τα κέρδη. Για το 15. Και το 15 και το 18. Στεριό. Δεν μπορείς να κινηθείς κοντά σε μια δικαστική απόφαση. Ή ακόμα εγώ και αν ήμουν να το ψάχνα, ως νομικός, το ψάξουν τον Άρη. Να το ψάξουν. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κινηθείς, γιατί σου λέει δεν σε κατηγορεί. Αν σε κατηγορούσε, τότε θα μπορούσε. Δεν σε κατηγορεί, πάλι, λέει απλά ότι ακολουθούσες πιστά. Δεν μπορείς ακολουθούσες, να κάνεις. Αλλά θέλω να δω, όταν σε ένα μήνα δεν θα γίνει τίποτα με το συγκεκριμένο ζήτημα από την Επιτροπή Διοντολογίας, να δω τι θα λέτε. Θα λέτε, ο τάδε δικαστής είναι εξάδερφος του Μαρινάκη και Βατζανάκης του Καρυπίδη. Αν είναι, ναι. Δεν κατάλαβα. Τα κακώς κείμενα πρέπει να λέγονται. Εντάξει, αν είχαμε μια αντιδικία, χρήσατε εμείς οι δύο για ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και ο δικαστής που έλεγε μπροστά σου ήταν εξάδερφός μου, δεν θα έλεγες ή κουμπάρος μου, δεν θα έλεγες δεν πειράζει, θα οριώσουν και εσύ. Έχεις δίκιο. Επί 10 χρόνια έλεγα ότι ο Βασίλης Γκαγκάτσης είναι κουμπάρος του πρόεδρου του ΠΑΠ, του κ. Ζαγοράκη, και γι' αυτό η συμπεριφορά της ΕΠΟ απέναντι στον ΠΑΟΚ σε σχέση με τον ΕΡΤ ήταν προνομιακή. Αλλά τότε οι κουμπαριές δεν πήγαιναν στο προσκήνιο. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ξάρουσε τους τίτλους. Πρωταθλήματα, κύπελλα, 18 επί άλλα 5 χρόνια έλεγε να είναι διευθύνων σύμβουλος στη Λίγκα ο Γκαγκάτσης και ο γιος του να το ψηφίζει αν θα κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι. Αλλά δεν υπήρχε θέμα. Επί πολλά χρόνια έλεγα ότι δεν γίνεται η γυναίκα του Βασίλη Γκαγκάτση, που είναι κουμπάρος του Σαγοράκη, να είναι στην ΕΠΟ. Αλλά ούτε εκεί υπήρχε καμία ευαισθησία. Χρήσανθε, έχεις μάθει 2-3 παραμυθάκια, άκου να σου πω τώρα, και τα κολλάς σε οτιδήποτε θέμα. Σε οτιδήποτε θέμα συζητάμε, καταλήγει. Είναι ψέματα αυτά που είπα. Ή θα καταλήξει, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Συγγνώμη, Στέργιο, άκουσε με λίγο. Δεν είναι κουμπάρος του Σαγοράκη ο Γκαγκάτση. Θα με ακούσει τώρα λίγο. Η γυναίκα του δεν ήταν 25 χρόνια στην Ομοσπονδία, τι λες τώρα.
Δεν ήταν μέχρι πρώτη. Καλά, δεν καταδικάστηκαν. Έχεις μάθει, ξαναλέω. Έχεις μάθει πολύ καλά. Γιατί ο Μπαγκάτσης. Έχεις μάθει ήταν πολύ καλά. Τι λέω τώρα. Έχεις μάθει πολύ καλά. Δύο-τρία αφηγήματα. Παραμύθια λέτε εσείς. Και τα κολλάς σε ό,τι και να συζητάμε. Πες τα. Όσα είπα είναι αλήθεια. Δεν ήταν κουμπάρος του. Δεν δούλευε η γυναίκα του στην ΕΠΟ 25 χρόνια. Τι λες τώρα. Ο Γκαγκάτσης δεν ήταν στη Λίγκα μέχρι πρόπερση. Και μάλιστα και με ευθύνη και του Άρη. Και ξεφωνητό έπρεπε να φάει και έφαγε τότε ο Άρης που τον ψήφισε. Και ο γιος του τον ψήφισε. Τι λες τώρα. Και λέγατε δεν έχει σχέση ο μπαμπάς με το γιο. Μην με εξοργίζεις τώρα. Δεν έχει σχέση ο μπαμπάς με το γιο μας λέγατε. Και τι σημασία έχει άλλος ο μπαμπάς, άλλος ο γιος. Αυτό μας λέγατε. Δεν και μας έχετε πρίξει τώρα με τον ένα κουμπάρο τώρα και του τρίτου ξαδέρφου και τέτοια. Δεν να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε την πραγματικότητα. Νομοτελειακά, ό,τι κουβέντα κάνεις Χρήσανθε, ή θα τελειώσει το πανό του Βόλου ή θα τελειώσει το Βασίλη Γκαγκάτση. Γι' αυτό είπα, έχεις μάθει δύο αφηγήματα και τα κολλάς, ό,τι να συζητάμε. Να φύγει από το ποδόσφαιρο λοιπόν ο Γκαγκάτση. Πριν 10 μέρες. Η ίδια επιτροπή διοντολογίας στην οποία έχεις κάνει σημαία είπε και για τον Βασίλη Γκαγκάτση. Γιατί εγώ μια τι είπα. Δεν άκουσα να λες για τον Βασίλη Γκαγκάτση. Τι με νοιάζει με τον Γκαγκάτση, έτσι Χρήσανθε. Εμένα τι με νοιάζει. Ο Βασίλη Γκαγκάτση. Να μην ξαναεμφανίσει το ποδόσφαιρο. Σωστά. Το σχολιάσαμε το θέμα όταν βγήκε. Είναι ο πατέρας του πιο σημαντικού προσώπου σου μέσα στην ομάδα. Πώς θα σε νοιάξει, φυσικά. Αλλά για τον Χρήσανθε, του Χρήσανθε, έχεις πει στον αέρα της πόλης ότι το θέμα του Βασίλη Γκαγκάτση είναι το ίδιο σημαντικό με την εισηγήτρια της ανακρίτριας για τον Ολυμπιακό. Και θες να κάνουμε κουβέντα τώρα. Το σημαντικό είναι του Γκαγκάτση. Γιατί διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και τον προτείνατε να είναι στη Λίγκα. Διευθύνων σύμβουλος. Χωρίς να το δικαιούται. Ποιο σημαντικό είναι. Γιατί είναι μια σειρά ετών που έβγαζε αποφάσεις. Και όχι μία. Ποιο σημαντικό είναι. Και ο Άρης, γιατί το ψήφισε ο Άρης. Έγκλημα. Ο αδέκαστος. Και το είπα και τότε. Γιατί. Το πάρε, γιατί πες μας. Ας τα εγκλήματα και αυτά. Ας τα εγκλήματα. Το γιατί πες μας. Το γιατί πες μας. Το γιατί πες μας. Το γιατί πες μας, άστα εγκλήματα. Το γιατί πες μας. Γιατί τον ψήφισε. Τον ψήφισε γιατί ο Άρης ήταν στο γκρουπ των ομάδων με την ΕΡΤ και γι' αυτό τον ψήφισε. Γιατί συμφώνησε για αυτόν τον λόγο. Για να πάρει το τηλεοπτικό της ΕΡΤ. Τι νομίζεις, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι Άρης, Στέργιο. Την πραγματικότητα λέω. Είμαι Άρης. Όχι ΠΑΟΚ. Γι' αυτό τον ψήφισε. Γελάμε και δύο, Χρήσανθε. Που λες την πραγματικότητα, Χρήσανθε. Το δικηγόρο του Ολυμπιακού. Πες το, καλά, το δικηγόρο του Ολυμπιακού γιατί τον ψήφισες εσύ του Σοκράτη του Κόκαλη. Εγώ σου είπα γιατί τον ψήφισε ο Άρης. Εσύ γιατί τον ψήφισες. Γιατί μ' αρέσει σαν παράγοντας. Α, ωραία, εντάξει, οκ. Αυτός που διώκεται σε κακού βαθμό κακουργήματος. Αυτός. Σ' αρέσει σαν παράγοντας. Έγινε, εντάξει, οκ. Εντάξει, διώκεται, δεν σημαίνει ότι το έκανε. Γιατί, συγγνώμη, γιατί ο Ολυμπιακός το έκανε. Έχει καταδικαστεί. Όχι. Στον Έλληνα όμως συμπεριφερόμαστε καταδικασμένο. Στον Άρη που δεν υπάρχει καν κατηγορία. Το αναπαράγουμε καθημερινά ότι ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού. Το είπε η ανακρίτρια. Κάντε τη μήνυση. Αλλά ο άλλος που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος τον προτείνω να γίνει διευθύνων σύμβουλος στη Λίγα να παίρνει 15.000 το μήνα. Και όλο τυχαία είναι ο πατέρας του εκπροσώπου μου. Αλλά αυτά δεν είναι μεμτό. Μεμτό είναι ότι πήγε ένας παράγοντας και είπε: ο Άρης είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το μεμτό. Μου λες να μην εξοργίζομαι και να πάρω Βαλεριάνα μετά. Άντε, αλλάξτε θέμα γιατί με έχετε τρελάνει. Είναι πεντακάθαρος Χρήσανθε Θεοάρης εδώ και 50 χρόνια το ξέρει όλος ο κόσμος. Πες για τον Πιτίνο. Δεν χρειάζεται να ορίεσαι. Ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης είναι πεντακάθαρος. Και ό,τι έχει κατακτήσει. Άλλοι δεν είναι. Δεν είναι και έχουν καταδικαστεί. Ό,τι έχει κατακτήσει. Και πλέον με δύο αποφάσεις, τα τελευταία 50 χρόνια. Δύο αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων έχουν καταδικαστεί για πόλη ιδιοκτησία. Δύο. Λοιπόν, μη μου στέλνετε το φωτογραφία το Μάκη, ο οποίος είναι και εξαιρετικός παράγοντας. Ποιο λοιπόν, Μάκη, το δικό μας. Το Μάκη, το φίλο μου. Όχι, τον παράγοντα. Ο οποίος όντως πιστεύω ότι είναι εξαιρετικός παράγοντας. Αλλά δεν γίνεται στην περίπτωση του Μάκη να λέμε δεν έχει σχέση με τον μπαμπάς του, αλλά στις περιπτώσεις των άλλων, ο ξάδερφος, ο ανιψιός και ο θείος. Εντάξει. Είναι καλύτερος παράγοντας, ρε. Λοιπόν, πες μας, εσύ δεν έχεις πει λέξη για τον Ηρακλή και εσύ. Όλα με τον Άρη ασχολείσαι και τον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται στον Ηρακλή. Κανα παίκτα πάρει, φεύγουν όλοι οι παίκτες. Ο Σούλερ χαιρέτησε. Ο άλλος ο Μαυρούκος χαιρέτησε. Οι Έλληνες φεύγουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης δεν έχει μείνει. Έχεις διαλύσει τον Ηρακλή πια. Πλήρης διάλυση. Λοιπόν, ποδόσφαιρο Ηρακλή θα πούμε πρώτα. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα, εδώ και μέρες βασικά, ότι σήμερα γίνανε και γίνονται έργα
και στους χορτατζίδες και στη Μίκρα για να σουλουποθεί λίγο η κατάσταση με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το Κατσάνι από πίσω, αν έχεις υπόψη σου, Χρήσανθε, εκεί που είναι η κλινική, το νοσοκομείο, από πίσω μεριά είχε κάτι φράχτες, κάτι περίπτερα, κάτι παραπήγματα, κάτι αυτά. Γκρεμιστήκανε όλα αυτά και σουλουποθεί λίγο η κατάσταση. Έχει ήδη διαμορφωθεί ο χώρος. Είναι πολύ ωραίο και εκεί δίνεται δυνατότητα να γίνουν και πραγματάκια. Έτσι, έχει πάρκινγκ από πίσω, έχει πόρτες και στο Ιβανόφιο θα γίνουν πράγματα. Να πούμε επίσης ότι το ίδιο γίνεται και στη Μίκρα, που τώρα ξέρεις λόγω του καιρού, βροχές πιο πριν κτλ. Τα χόρτα γίνανε σαν και σένα περίπου. 2 μέτρα δηλαδή. 3 μέτρα δηλαδή, ναι. Πρέπει να σουλουπωθεί λίγο η κατάσταση και σουλουπώνεται. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που ακόμη ασχολούνται με αυτά, γιατί λέμε όλοι και τι κάνετε και πού θα παίξουμε και αλφα εθνική και μας κοροϊδεύουν και η δικαίωση του Ηρακλή και τα λοιπά, αλλά εγώ ξέρω 3 άτομα που πάνε και τα κάνουν αυτά, δεν λέω ποιοι. Ξέρω όμως ότι λίγοι ασχολούνται. Επίσης ξέρω ότι για να μπορέσει να παίξει η ομάδα στη Β' Εθνική, στην Τρίτη Εθνική όπως τη λέτε εσείς οι φουτμπαλέρες, Football League, Super League 2, Football League 1 και κάτι τέτοια, για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τέλος πάντων, θα χρειαστεί ένα πολύ σημαντικό ποσό για νέο αφημί, για να λέμε την αλήθεια, έτσι, γιατί όλοι αυτό ζητάνε, το οποίο ποσό ποιος θα το βάλει, γιατί αν τα βάλεις κάτω είναι 1 εκατομμύριο σίγουρα μαζί με το να κάνεις ομάδα και τα λοιπά για τη Β' Εθνική και είναι περίπου κανένα 500-600 σίγουρα για την Τρίτη Εθνική. Έτσι, οι παραγοντάρες του Ηρακλή, Κώστα, αυτοί όπως λέτε στον Άρη να πληρώνει το σούτ στην ώρα του. 2 χρόνια Β' Εθνική ήταν ο Καρυπίδης και μία γάμα. Αυτοί οι παραγοντάρες του Ηρακλή. Δεν υπάρχει παράγοντας του Ηρακλή. Α, δεν υπάρχει παράγοντας. Ωραία, άρα τι θέλετε να ανεβείτε. Χωρίς παράγοντες. Πού πάτε. Χωρίς παράγοντες. Εγώ το λέω για τον κόσμο που περιμένει ο κόσμος στις εξελίξεις και να παίξουμε και να κάνουμε. Πείτε στον κόσμο δεν υπάρχουν παράγοντες. Αυτή τη στιγμή ισχυρός οικονομικός παράγοντας δεν υπάρχει εκτός του Δρακόπουλου, λέω εγώ. Και κάποιον ακόμη που δεν θέλουν να πω τα ονόματά τους, γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να πω τα ονόματά τους. Δεν θέλουν να φαίνονται, να κάνουν λεζάντα. Είναι αυτοί που κόβουν τα χόρτα αυτή τη στιγμή. Μόνοι τους. Αυτό. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Λες να πάρει ο Δρακόπουλος το ποδόσφαιρο. Τι. Λες να πάρει ο Δρακόπουλος το ποδόσφαιρο. Χαμός. Δεν αντέχει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί και το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο. Γιατί έχεις δει τη φωτογραφική του δήλωση. Κωστά, βλέπω τι κάνεις στο μπάσκετ. Χρυσανθέ, άμα το πεις στον Δρακόπουλο τώρα και κακώς το είπα στον αέρα, έτσι και το πεις να πάρουμε το ποδόσφαιρο, αύριο το παίρνει. Ωραία, αν θέλει να καταστραφεί, θα πάει να πάρει το ποδόσφαιρο. Θα δώσει 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο και αν δεν ανέβει στο κανονικό το άρμα της εποχής, Κώστα, δεν πρόκειται να ανέβει, θα τον ρίξουν σαν τον Άρη. Γιατί ο Ηρακλής σαν τον Άρη είναι. Θα βγει πρώτος και θα βρει έναν τρόπο να τον κάνουν δεύτερο. Να ξέρεις. Ήδη βρήκαν 100 τρόπους να το ρίξουν, τι και άλλο. 101. Ναι. Δεν θα βγει ο Δρακόπουλος. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο σαν το μπάσκετ. Καλά, εγώ το είπα τώρα αυτό δίκαινα στεϊσμού. Μην το πάρει κανείς και πει ότι. Ξαναλέω, μετά θέλεις 1 εκατομμύριο όπως είπες για να ανεβείς. Και μετά αφού κάνεις το 1 εκατομμύριο για να ανεβείς, θέλεις άλλο 1 εκατομμύριο για να ανεβείς από τη Β' στην Α. Και όταν ανέβεις στην Α, θέλεις μετά άλλα 2-3 εκατομμύρια. Δεν είναι έτσι απλά. Έτσι. Όταν λες, Χρήσανθε. Το λέει συνέχεια τον Άρη, το ρίξανε. Ποια σεζόν αναφέρεσαι? 13-14. Χρήσανθε, είχες 20 βαθμούς εκείνη τη χρονιά. Είχες 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Με διαλύσανε κάποιοι με τις προσφυγές τους, Στέργιο. Είχες 3 νίκες στο πρωτάθλημα. 800.000 βγάζοντας από τις απομαγνητοφωνήσεις, Στέργιο, βγάζοντας αποφάσεις για 800.000 σε παίκτες που χρωστούσα 30, Στέργιο. Μου φέραν το μαχαίρι στο λαιμό. Η Ξάνθη που μπήκε στα μπαράζ είχε 38 βαθμούς και εσύ είχες 22. Και σε ρίξανε. Στέργιο, ξαναλέω. Από την προηγούμενη χρονιά υπήρξαν συγκεκριμένοι δικηγόροι στοχευμένα που είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Ναι, ναι. Μπορείς να τις ανοίξεις και να τις ακούσεις. Με την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών να είναι όλοι υπό έλεγχο. Μπες επίσης και άκουσε τα. Να βγάζουν αποφάσεις συγκεκριμένες ώστε να πνίξουν τις ομάδες. Ο Σανκαρέ, σου λέω μια περίπτωση, Στέργιο, που χρωστούσε ο Άρης 30.000 ευρώ. 30 μέρες και μία, στις 31 μέρες έκανε προσφυγή για τα 30.000 ευρώ, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε πάρει 80.
από το σύνολο, από τα 110, πήρε 80 και του χρήσε 30. Την πρώτη μέρα λοιπόν για δικαίωμα προσφυγής για τις 30, έκανε προσφυγή και η Επιτροπή Επίλυση Οικονομικών Διαφορών, αυτή που είναι υπό έλεγχο, του επιδίκασε 800. Φυσικά ο Σανκαρέ πήγε στη FIFA, ούτε στο ΚΑΣ για τα 800. Γιατί εκεί τότε υπήρχε ο κύριος Κουρίδης, ο οποίος είναι στο έγγραφο της κυρίας της Σπανού. Έτσι. Και είχαν τελειώσει τότε στην ΕΠΟ, Κώστα, το βαθμό που μπορούσε να διεκδικήσει τα χρήματα στην Ελλάδα. Να μην έχεις δικαίωμα να πας στο ΚΑΣ. Να μην έχεις δικαίωμα να πας στη FIFA εφόσον πήγαινε στην Ελλάδα. Και έτσι πήγαν πολλοί ποδοσφαιριστές τότε. Και στην Ελλάδα όλος τυχαίως, ενώ δεν είχαν δικαίωμα κάποιοι να εισπράξουν τις ρήτρες τους, τους επιδικάζονταν οι ρήτρες, Στέργιο, στον Άρη. Χρήσανθε, αν ερχότανε... Και επιδίκαζε 800. Αν ερχότανε στη... Όταν λοιπόν μαζεύτηκαν 5 τέτοια 800, ναι, η ομάδα Στέργιο δεν μπορούσε να πάρει ούτε εμένα για να παίξει. Γι' αυτό πήρε 20 βαθμούς. Ναι. Αν λοιπόν, Χρήσανθε, ερχόταν η στιγμή που κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα είχε σε σύνολο 34 αγώνων 3 νίκες, εγώ, Χρήσανθε, σαν Στέργιος θα ντρεπόμουν να έλεγα ότι με ρίξανε. Στέργιο, εδώ εσείς, εντάξει, έχει γίνει αυτό με την Ξάνθη. Τρεις νίκες έκανες, Χρήσανθε. 34 αγώνες έκανες, τρεις νίκες. Ευρώ από τον και λες μας ρίξανε. Με τρεις νίκες. Άσε, ρε Χρήσανθε. Δεν είναι τίποτα και δεν πήγε στην ουσία. Άσε με το αφήγημα τώρα. Άσε με το αφήγημα. Αν σε καταδικάσουν οι εφέτες, ότι αν σε καταδικάσουν οι εφέτες τη ΕΠΟ, η τακτική δικαστία, θα πει να πέσω. Σε καταδίκασαν και βρήκατε άλλο παραμύθι να λέτε τώρα, ότι δεν μπήκαν στην ουσία. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά. Εδώ μας λέτε ότι, γιατί λέμε για τον Καγκάτση, μας λέτε. 20 χρόνια ήταν παντοκράτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγκαλιά και με τον Ζαγοράκη, τον Ευρωβουλευτή μας, τον Άξιο, και με τον Ολυμπιακό, του Σοκράτη του Κόκαλη. Το κράτη του Κόκαλη. Χρήσανθε, η οικογένεια του ΠΑΟΚ, γενικότερα ο ΠΑΟΚ, τα λάθη του τα γνωρίζει. Εντάξει, ωραία, σε όλους τους τομείς. Εσύ κάνεις το αφήγημα τον Άρη τον πολεμάνε ο Φουκαράς ο Άρης και γι' αυτό έχεις να δεις την τουλάχιστον από το 70. Ο Φουκαράς δεν είναι ποτέ ο Άρης, είναι ο πιο που τον πολεμάνε τον Άρη και ευνόησαν τον Πασεραϊκό. Με ψηλά το κεφάλι ακόμα και στη Β και στη Γ, με ψηλά το κεφάλι. Χρήσανθε, εγώ θα ντρεπόμουν να γράψω. Θα ντρεπόμουν να γράψω. Με αδικήσανε εις βάρος του Πασεραϊκού. Εγώ θα ντρεπόμουν, Χρήσανθε, αν ήμουν Άρης ή ο ΠΑΟΚ. Όποιος παράγοντα του Άρη πήγε να κάνει σύμπραξη με το βρωμερό παρασκήνιο. Και ευνοήσανε τη δόξα δράμας. Ευνοήσανε τη δόξα δράμας και δεν ευνοήσανε τον Άρη. Εγώ θα ντρεπόμουν, Χρήσανθε. Και γι' αυτό σου ξαναλέω, έχεις 50 χρόνια, εσύ δεν έχεις δει τίτλο. Στο ποδόσφαιρο δεν έχεις δει τίτλο, Χρήσανθε. Κάποια στιγμή να δείτε και τα λάθη του Άρη κάποια στιγμή. Το ΠΑΟΚ Παναχαϊκή 3-5. Γιατί δεν τρέπεσαι γι' αυτό το Παναχαϊκή. Μπορείς να τραπείς για τη δωροδοκία του Ηρακλή. Που έπεσε ο Ηρακλής. Γιατί δεν τρέπεσαι γι' αυτό. Ούτε για εκείνο τράπηκες. Δεν τράπηκες που όλο το γήπεδο σου έγινε Vodafone. Που ο Γλου ήταν στην πουτίξη σου. Ούτε για εκείνα τράπηκες. Που ο μέτοχος ο Βασίλης Γκαγκάτσα δικηγόρος του Ολυμπιακού. Που ψήφισε. Να πάλι ο Γκαγκάτσης. Το πανό, το πόλο πες. Το πανό, πες. Το πανό, το πανό. Δεν τράπηκες ποτέ. Το πανό, το πανό. Που έδωσε το Βενετίδη. Που έδωσε το Λίμπρετ με το Πανιώτη πακέτο. Δεν τράπηκες. Για τίποτα δεν τράπηκες. Για όλα αυτά είσαι περήφανος εσύ. Μπράβο, ναι, να συνεχίσεις. Αλλά ντρέπεσαι γιατί ο Άρης, ο ανύπαρκτος εκείνη την περίοδο με αυτούς παράγοντες που είχε μπλέξει. Δεν μπορούσε να περάσει το Πατσαραϊκό. Εντάξει, ρε φίλε, μπράβο. Εντάξει. Και όταν πήγε να μπει από το παράθυρο γιατί του δόθηκε η ευκαιρία βάσει νόμου, το πατήσανε κάτω. Και δεν του και άλλαξαν τον νόμο. Εσύ δεν ντρεπόσουν. Εγώ δεν ντρέπομαι για αυτά τα πράγματα. Εσύ, ο καθένα έχει πράγματα για να ντραπεί. Τι να κάνουμε τώρα. Ντροπή στο Πατσαραϊκό. Εσύ δεν ντράπηκε όταν δεν έπεβαλε το κόλετζι όπω το βάλε. Ήταν μια χαρά. Δεν ντράπηκε όταν έβαζε το Μόλτο στο Σορτσάκι. Και πούλησε 2 εκατομμύρια πόσο πούλησε, θυμάμαι, το Μελίσι, το μεγάλο αυτό παιχταρά. Με 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τρεπόσουν εσύ τότε. Για χαρά ήσουν, οκ. Okay. Εντάξει, δε φίλε. Εντάξει. Είναι εσύ, είσαι τέτοιος, τεράστιος. Εμείς είμαστε που παίξαμε στις γάμα και στις β' εθνικές. Εγώ και ο Ηρακλής, επειδή ακριβώς είμαστε στο παρασκήνιο και στα άρματα και σε όλα αυτά, πήγαμε στη γάμα και στη β'. Μη πλέκεις τον Ηρακλή, Χρήσανθε. Είσαι πάντα στην άλλη. Χρήσανθε, μη πλέκεις τον Ηρακλή. Δεν σου φτιάξαν γήπεδο. Μη πλέκεις τον Ηρακλή, Χρήσανθε. Για να δικαιολογήσεις τον Άρη. Ο Ψωμιάδης. Μη πλέκεις τον Ηρακλή, Χρήσανθε. Εντάξει, σου μεγάλη ομάδα και τα κάνει. Εμένα τον Ηρακλή, κοίταξε. Τα τρώνε στα μπουζούκια. Τον Ηρακλή, κατά κοινή ομολογία, το λένε οι πάντες, τον ρίξανε.
Τον Άρη, ξαναλέω, με τρεις νίκες σε 34 μάτς, δεν τον ρίξανε, Χρήσανθε. Έπεσε μόνος του και έπεσε σούπιτος. 36 είχε ο Απόλλωνας Σμύρνης και 22 ο Μεγάλος Άρης. 34 μάτς, τρεις νίκες, Χρήσανθε. Θα το ξαναπώ, τρεις νίκες έκανες. Τρεις, μία, δύο, τρεις. Εσύ πάντως, ούτε εκείνη τη χρονιά με κέρδισες. Δεν πειράζει. Αν είναι να πέφτεις, αν είναι να πέφτεις ανά 2-3 χρόνια 4, ας μην συγκερδίζει ο ΠΑΟΚ. Η Άρτα και τα Γιάννα περάσανε, εσύ δεν πέρασες. Εσύ δεν μπόρεσες. Εσύ δεν μπορείς. Εσύ δεν μπορείς, να ξέρεις. Ας μην σε κερδίζω και ας πέφτεις κάθε 4 χρόνια, Χρήσανθε. Δεν με πειράζει. Εσύ θα πέσεις τώρα αν εφαρμοστούν οι νόμοι. Σε έσωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Αβγενάκη. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτοί σε σώσανε. Έτσι ακριβώς είναι. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή. Γιατί τώρα θα είχες πέσει, Στέργιο, με τις δύο αποφάσεις. Και θα έλεγες τώρα, έπεσα, αλλά δεν πήγα στην ουσία, αλλά έπεσα. Αλλά θα έπεφτες τώρα. Θα σου πεσμένος σήμερα. Και καταλάβαμε όλοι γιατί έγινε ο νόμος. Για να μην πέσεις. Γιατί αν δεσμευτεί. Όχι, δεν κατάλαβες γιατί έγινε ο νόμος. Θα καταλάβεις σε λίγο καιρό γιατί έγινε ο νόμος, Χρήσανθε. Θα καταλάβεις σε λίγο καιρό. Πάλι θα καταλάβω. Πάλι θα καταλάβεις. Πάλι όλα θα καταλάβω, όλο σε λίγο καιρό. Δεν μας είπες, όταν δικαστεί από τη, δεν μας είπες για το πανό του Βόλου σήμερα. Θα καταλάβω όταν δικάσει ο τακτικός δικαστής της ΕΠΟ. Τώρα θα καταλάβω το ΚΑΣ. Άμα τη φας και στο ΚΑΣ, δεν μπήκε στην ουσία, γύρισε, προκαλεί εντύπωση κτλ. Περίμενε, κάτσε, γιατί θα είναι και ο Ολυμπιακός το ΚΑΣ. Γιατί προσπαθείς να μην είναι Ολυμπιακός, δεν θες να ακουστεί η άποψή του, αφού είσαι καθαρός, πεντακάθαρος. Γιατί δεν θες να είναι και ο Ολυμπιακός εκεί πέρα και προσπαθείς να μην είναι ο Ολυμπιακός εκεί. Ας τον ανέφει, πάτε και οι δύο να καταλάβουμε τι γίνεται. Αλλά στο ΚΑΣ θα βγουν όλα. Θα λέει στο ΚΑΣ, πήρε τα χρήματα από τον ένα λογαριασμό και πήγα στον άλλο. Και θα λέτε εσείς είναι παράνομα κτηθέντα έγγραφα. Βρε, παράνομα κτηθέντα είναι. Αληθινά είναι. Γίνει η ουσία. Για βγάλτε τα να τα δούμε, τα έγγραφα της Βιαλάντ. Μέχρι είχες δεν είχες με εξόργησες πάλι, δε Στέργιο. Ναι, ρε φίλε, τώρα, ναι, ρε σήμερα. Έλεος. Τι ήρεμος ήμουνα, σταυροπόδι καθόμουνα. Έλεος. Λοιπόν, να το σταματήσω εγώ και να πω το εξής. Τέλος. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στον στο φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρο Νοσαλή. Ναι, ναι, ήθελα να το πω κι εγώ. Γιατί έχασε τον πατέρα του. Να είναι γερός. Και τις προηγούμενες μέρες τον Νίκο τον Καραγιώργη, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Άρη. Σωστά ήταν, απλά ήταν μέσα στο τρίμερο, έχεις δίκιο. Ναι. Να είναι γεροί λοιπόν, να τους θυμούνται, να τιμούν τη μνήμη τους και ποτέ να μην φύγει από το μυαλό τους. Και εγώ και ο Κώστας το γνωρίζουμε, είναι δύσκολο. Κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια, συλληπιτήρια και δημόσια στον... και στους δύο, και στους δύο συναδέλφους και, και στους δύο φίλους, και στον Νίκο και στον Δημήτρη. Ναι. Αυτά. Τώρα, δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα γιατί έτσι λίγο το βάρινες. Μου λέει όμως ο φίλος μου ο Τέο με μήνυμα, Κώστα λέει πες τη λέξη τζίλος λέει και βάλε φωτιά στα Ερτζιανά. Μάλιστα, τζίλος. Τζίλος. Αύριο. Ο τζίλος είναι πιο σημαντικό, Κώστα, από τον Τόσκο. Πιο σημαντικό είναι. Βέβαια. Εννοείται. Που τότε ο Κούγιας έβγαινε βέβαια και έλεγε δεν θα ξανασφυρίξει. Δεν μπορεί να ξανασφυρίξει, θα τον έχουν αφήσει ανάπηρο. Έτσι λέγονταν για μια εβδομάδα. Τα χτυπήματα είναι συντριπτικά και δεν μπορεί να ξανασφυρίξει. Και τον πρώτο μάτς που τον βάλανε ήταν με τον Άρη. Τον Άρη. Πρώτο μάτς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γερός να είναι και να σφυρίζει. Ή μάλλον γερός να είναι, γερός να είναι στη διαιτησία να μην είναι. Τι? Να τον βγάλουμε πρέπει. Τι να τον βγάλουμε? Το τζίλο. Απαγορεύεται να κάνουμε δηλώσεις. Ναι, καλά. Απαγορεύεται ρε Κώστα, τι να κάνουμε. Θα δεν παίρνουμε άδεια. Απ' την Όδικε. Εντάξει. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, άντε κλείστε. Αύριο πάλι. Αύριο θα έρθω εκεί. Εγώ. δεν θα είμαι εγώ όμως, Ξανθέ. Με το καλό να έρθεις. Δεν έρχομαι ποτέ. Ούτε εγώ. Από το σπίτι όλοι αύριο. Δεν πρόκειται να έρθει. Από το σπίτι. Εντάξει. Εντάξει. Οι εργαζόμενοι να πάτε. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εγώ με τον Κώστα θα πάμε εκδρομή στα βουνά. Καλά να περάσετε. Καλή ξένη μουσική αύριο, παιδιά. Πάω σου πέρα. Ξένη. Ξένη αποφάσισα. Ξένη θα βάλεις. Θα κάνω μία λίστα εγώ.
Θα τους δώσω τις υπευθύνους και θα ακούσουμε αύριο καλή ξένη μουσική. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί ο Κωστής Τσαρός από τις 2 μέχρι και τις 3 αύριο μαζί πάλι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 12 μένετε στο Λίμπερο 107,4.